Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι. Έχω ιδιαίτερη χαρά και τιμή σήμερα να σας υποδέχομαι εδώ στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα μας κάνουν τα στελέχη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο αυτή την περίοδο που, όπως διαφαίνεται μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τη χώρα μας, αναζωπυρώνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον και άλλα, χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την πραγματοποίηση των επενδύσεων, των απαραίτητων αυτών επενδύσεων στην πραγματική οικονομία. Τα προβλήματα τα οποία είχαμε για αρκετά καιρό, για κάποια χρόνια από το 2009 στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, φαίνεται σταδιακά να εξομαλύνονται. Μπαίνουμε σε έναν κύκλο τον οποίο θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς ενάρετο, ότι θα επιτρέψει στο χρηματοπιστωτικό σύστημα με την κατάλληλη στήριξη, με τα κατάλληλα εργαλεία εγκυοδοτικά και συμμετοχικά, συγχρηματοδοτικά που αναπτύσσει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, να δώσει αυτή την απαραίτητη όθηση στις επενδύσεις και όχι μόνο στις μεγάλες και επενδύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται αλλού, αλλά και στις επενδύσεις που γίνονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή των στελεχών των τραπεζών που βρίσκονται σήμερα εδώ και ελπίζω ότι αυτό η παρουσίαση αυτή θα δώσει και την ευκαιρία σε πάρα πολλούς να αποκτήσουν και περισσότερες γνώσεις και να εξοικειωθούν με τα εργαλεία αυτά. Θέλω να καλέσω στο βήμα τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Στάθη Κωνσταντίνη. Ξέρω ότι έχει πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα, όπως και εγώ αναγκαστικά, για έναν χαιρετισμό. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Αντιπρόεδρε, αξιότιμοι και αξιότιμες εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, του εμπορικού, των τραπεζών. Κύριε Αντιπρόεδρε, είναι πολύ καλό το ότι έχουμε ένα βαρημένο πρόγραμμα, πολλές υποχρεώσεις και είναι πάρα πολύ καλό και κάτι λέει αυτό το γεγονός ότι συχνά πυκνά βρισκόμαστε σε αυτόν εδώ το φιλόξενο χώρο αλλά και σε άλλες συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα για αναπτυξιακά ζητήματα. Μια κινητικότητα δηλαδή η οποία υποδηλώνει, φανερώνει ότι υπάρχει μια δυναμική, μια δυναμική η οποία έχει ξεκινήσει από αυτό που μόλις αναφέρατε από τη στιγμή που αποφασίσαμε να ξαναμπούμε σε τροχιά ανάπτυξης εφαρμόζοντας εκείνα τα διαρθρωτικά και τα μεταρρυθμιστικά νομοθετικά έργα, τις παρεμβάσεις εκείνες που ξαναέβαζαν τη χώρα στον αναπτυξιακό χάρτη της Ευρώπης και όχι μόνο. Και αυτό ξεκίνησε με έναν αποτελεσματικό τρόπο από το 2019, γιατί η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει διλήμματα σε σχέση με τον ιδεολογικό προσανατολισμό από αυτά που μας απασχόλησαν το προηγούμενο διάστημα. Δεν έχει διλήμματα σε σχέση με τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της χώρας και αυτό δίνει ξεκάθαρα μηνύματα. Δίνει ξεκάθαρα μηνύματα και στην εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και στους μεγάλους παίχτες του εξωτερικού. Στις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες ψάχνουν ασφαλείς προορισμούς, προορισμούς που εμφανίζουν δυναμική, που κρύβουν ευκαιρίες και που πάνε να επενδύσουν εκεί τα κεφάλαιά τους. Επενδύοντας εκεί τα κεφάλαιά τους να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να ανατροφοδοτήσουν αυτό που επιδιώκουμε να κάνουμε, δηλαδή μία ανάπτυξη βιώσιμη και ανθεκτική, η οποία όμως θα διαχυθεί σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας. Και αν κάτι συμβαίνει για το οποίο μπορούμε να είμαστε, θα πω περήφανοι, για το σύντομο χρονικό διάστημα για το οποίο συνέβη, είναι ακριβώς αυτό, ότι μέσα σε 4 χρόνια καταφέραμε να ανακτήσουμε την οικονομική μας
αξιοπιστία, αυτό που τελικά μας ξαναέφερε στην επενδυτική βαθμίδα. Επενδυτική βαθμίδα η οποία δίνει χρηματοοικονομικές ανάσες στη χώρα, μειώνει το κόστος δανεισμού, όχι μόνο για το δημόσιο, αλλά και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Και αν βέβαια οι μεγάλες επιχειρήσεις με λιγότερες δυσκολίες, άλλες με λιγότερες και άλλες περισσότερες, είχαν πρόσβαση στον δανεισμό ή είχαν επάρκεια κεφαλαίων για να αντέξουν στην κρίση, υπάρχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ακόμα και σήμερα σε μεγάλο βαθμό δυσκολεύονται να βρουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Ένα τραπεζικό σύστημα όμως που και εκείνο απαιτούσε γενναίες παρεμβάσεις. Σήμερα ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο για τους servicers, το οποίο ήρθε σε συνέχεια προηγούμενων δύσκολων αποφάσεων, εκεί που δυστυχώς δεν είχαμε τη σύμπνοια που θα έπρεπε από το πολιτικό σύστημα, προκειμένου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις στο τραπεζικό σύστημα, το λεγόμενο συστημικό και ήταν, τι να κάνει, να επιτελεί, να μπορέσει να επιτελέσει το ρόλο του. Το ρόλο του, δηλαδή, τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και της αγοράς. Σήμερα είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο. 2023, τα δάνεια τα κόκκινα έχουν μειωθεί, η ικανότητα των επιχειρήσεων στο αναπτυξιακό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί να παρακολουθούν τις υποχρεώσεις τους έχει αυξηθεί και από την άλλη έχουμε έναν πολύ ενεργό ρόλο από την Ελληνική Τράπεζα, από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη. Και την τετραετία που μας πέρασε, θα σας τα πούν φυσικά στις παρουσιάσεις οι εκπρόσωποι της τράπεζας και οι συγητές. Την τετραετία που πέρασε, αν δεν κάνω λάθος, ενέκριναν, έδωσαν δεκάδες χιλιάδες δάνεια, πάνω από 40-45.000 επιχειρήσεις. Και ήδη έχουν δρομολογηθεί εργαλεία ούτως ώστε τα πολλά κεφάλαια που έχει στη διάθεσή της η χώρα και από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από την ΚΑΠ και από το ΠΟΔΟΕ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, χάρη ακριβώς στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, νέο ρεκόρ στον τουρισμό, τα ξέρετε, απευθύνομαι σε ένα καλά ενημερωμένο ακροατήριο, το γνωρίζω. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα σήμερα να χρηματοδοτήσουμε την αγορά για να δημιουργήσουμε συνθήκες αειφορίας. Οι προκλήσεις πολλές, η ανάγκη ψηφιοποίησης περαιτέρω και της κρατικής δραστηριότητας και της ιδιωτικής πάρα πολύ μεγάλη, η πρόκληση της αλλαγής ενεργειακού μοντέλου και της απόκτησης ενεργειακής επάρκειας για τη χώρα και αυτή η μεγάλη, αλλά νομίζω ότι έχουμε στη διάθεσή μας τα χρηματοδοτικά εργαλεία, μια πολιτική σταθερότητα, πολύ κρίσιμος παράγοντας σε ένα διεθνές πολιτικό περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς και γνωρίζει απειλές και προκλήσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε διασφαλίσει μια οικονομική και κατ' επέκταση κοινωνική σταθερότητα. Πραγματικά θέλω να συγχαρώ την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα στελέχη της για την πολύ καλή δουλειά που έχουν κάνει το προηγούμενο διάστημα. Εδώ είναι ο ρόλος των επιμελητηρίων μας. Να μπορέσουμε να περάσουμε αυτή την πληροφορία στις επιχειρήσεις, που πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητα ίσως να μην παίρνουν τα ξεκάθαρα μηνύματα για αυτά τα εργαλεία. Και θέλω να σας συγχαρώ για τις συνεχείς σας πρωτοβουλίες σε αυτήν την κατεύθυνση, που περνάτε, διαχέετε αυτήν την γνώση στα μέλη και στις μικρότερες ενδεχομένως εντότητες,
που έχουν την περισσότερη ανάγκη από αυτό το οξυγόνο. Καλή επιτυχία εύχομαι. Λυπάμαι πραγματικά, θέλω εκεί που πηγαίνω να παρακολουθώ, γιατί έχω και εγώ να κερδίσω πολλά από αυτές τις συζητήσεις. Είναι όμως και σήμερα πάρα πολλές οι υποχρεώσεις. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Ευχαριστώ θερμά. Θα βάλεις το μήνυμα του κυρίου Ζαβού. Θα ακούσουμε τώρα το μαγνητοφωνημένο μήνυμα του Προέδρου και CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κυρίου Γεωργίου Ζαβού. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα πολύ να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, σε αυτή τη σημαντική ημερίδα, αλλά οι επαγγελματικές υποχρεώσεις μου με αναγκάζουν να παραμείνω στην Αθήνα. Το κλιμάκιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που είναι μαζί σας, με έμπειρα και διακεκριμένα στελέχη, θα σας μιλήσει αναλυτικά για όλες τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης που καλύπτουν τις επιχειρήσεις διατομεακά. Οι σχέσεις μας με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης είναι πολύ στενές. Μας ενώνουν κοινοί στόχοι και ένα κοινό όραμα. Η στήριξη και η ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, σύμφωνα πάντα με τους φιλόδοξους στόχους της εθνικής οικονομίας που χαράζει η κυβέρνηση για την ανάπτυξη και την πρόοδο. Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η διασύνδεση με την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας μας, όπως είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, αποτελεί μια σημαντική παράμετρο της στρατηγικής μας. Ακούμε τον Έλληνα επιχειρηματία και εργαζόμαστε για να καλύψουμε τις τρέχουσες και τις μελλοντικές του ανάγκες, ιδιαίτερα στην κρίσιμη αυτή συγκυρία, όπου η επιβίωσή του εξαρτάται από την έγκαιρη προσαρμογή στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Πιο συγκεκριμένα, στη Δυτική Μακεδονία δημιουργήσαμε το πρώτο περιφερειακό χρηματοδοτικό εργαλείο που συστήθηκε με κεφάλαια του ελληνικού δημοσίου και της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που στήριξε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της περιοχής. Σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με απορρόφηση 99,8%. Ως η μόνη αναπτυξιακή τράπεζα της χώρας μας, παρέχουμε ευκαιρίες χρηματοδότησης με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, διευκολύνοντας την υλοποίηση έργων που έχουν ικανό χρόνο ορίμανσης. Όπως γνωρίζετε, έχουμε αφήσει ένα σημαντικό αποτύπωμα. Τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε χρηματοδοτήσει περισσότερα από 45.000 νέα δάνεια προς επιχειρήσεις, με το ύψος τους να ανέρχεται σε 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς το 75% αυτών των χρηματοδοτήσεων απευθύνεται σε επιχειρήσεις με ως 10 άτομα προσωπικό και ως 81% σε επιχειρήσεις με ως 2 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών. Κορυφαία προτεραιότητά μας αποτελεί να συμβάλλουμε καθοριστικά στην προσπάθεια της κυβέρνησης για σημαντική διεύρυνση του κύκλου των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων. Δημιουργούμε νέες αγορές και αντιμετωπίζουμε με πρακτικές λύσεις
τα προβλήματα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σημαντικές εγγυήσεις που μειώνουν το κόστος του δανεισμού που αντιμετωπίζουν, όσο και με μακροχρόνια δάνεια και μεγάλες περιόδους χάριτος. Παράλληλα, προσφέρουμε τεχνογνωσία και πόρους που αποτούνται για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενεργειακής μετάβασης, στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην υλοποίηση. Μεγιστοποιούμε τις συνεργασίες με εμπορικές τράπεζες και τους άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, συμβάλλοντας στη βέλτιστη και κυρίως χωρίς αποκλεισμούς κατανομή των πόρων. Συνάμα, διατηρούμε άριστες σχέσεις με τους ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για τη διάθεση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων στην ελληνική αγορά, δημιουργώντας δυναμικές συνέργειες και προγράμματα. Στην νέα άνοιξη που βιώνει πλέον το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μετά τη ριζική εξυγίανση χάρη στο πρόγραμμα Ηρακλής και στις σημαντικές επιτυχίες του, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποτελεί πλέον τον απαραίτητο δυναμικό παράγοντα στήριξης κάθε μικρομεσαίου επιχειρηματία. Τα στελέχη μας είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσουν έγκυρα στα ερωτήματά σας, ώστε να μπορέσετε να βρείτε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα καλύπτουν αποτελεσματικότερα τις ανάγκες σας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Πριν φύγετε ακριβώς αυτό να ακούσετε από εμάς, ότι είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε εδώ, γιατί είμαστε σε επικοινωνία και με τα επιμελητήρια και με τις τράπεζες και με τους εκπροσώπους εδώ της πόλης, αλλά η προσωπική επαφή θεωρώ ότι είναι διαφορετική. Μπορούμε να δώσουμε όποιες διευκρινήσεις χρειάζονται και να είμαστε αρρωγός στις προσπάθειες που γίνονται στην πόλη. Οπότε μπαίνω στην παρουσίαση. Κυρίες και κύριοι, κύριε Αντιπρόεδρε του ΕΒΕΤ, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι ο μοναδικός χρηματοδοτικός φορέας της χώρας με κύρια αποστολή τη διεύρυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων σε εθνικούς και ενωσιακούς πόρους. Όπως ακούσατε και από το μήνυμα του Προέδρου κυρίου Ζαβού, στηρίζουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στηρίζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μεταστροφή του παραγωγικού μοντέλου μέσω ενίσχυσης πράσινων, ψηφιακών και καινοτόμων επενδύσεων, ενισχύοντας τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Παράλληλα, εμείς οι ίδιοι γινόμαστε εξωστρεφείς μέσω συνεργασιών που έχουμε με την BPI, την Bank Public, την Πεσισμά, την Γαλλική Αναπτυξιακή Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, EIB, καθώς και άλλες αναπτυξιακές τράπεζες. Κάνουμε σκληρή προσπάθεια να βελτιώσουμε και τα στάνταρ λειτουργίας μας, ώστε να πιστοποιηθούμε με το Pillar Assessment, μία ευρωπαϊκή πιστοποίηση που θα μας δώσει δυνατότητα πρόσβασης σε ενωσιακούς πόρους απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σημειώσω ότι είμαστε ένας δημόσιος φορέας, εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ένα διάδοχο σχήμα του παλαιότερου ΕΤΕΑΝ και πιο παλιά του ΤΕΜΕ, το οποίο όμως πλέον είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, λειτουργεί μία ΑΕ με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, με στόχο να είμαστε ένας αξιόπιστος εταίρος για τη δημόσια διοίκηση και το εργαλείο διοχέτευσης των δημόσιων πόρων μέσω των τραπεζών στις επιχειρήσεις. Όπως ακούσατε, τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί πάνω από 45.000 θέσεις εργασίας. Έχει μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας 2 και του COVID-19 των πιο έτσι γνωστών εργαλείων, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα κατάφερε να μοχλεύσει 3 δις ευρώ
και να δώσει συνολική ρευστότητα στην αγορά 8,9 δις ευρώ. Το συνολικό αποτύπωμα των δράσεών μας φαίνεται σε αυτή τη διαφάνεια, όπου η έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι εμφανής. 75% των επιχειρήσεων έχουν προσωπικό ως 10 άτομα, ενώ 81% των επιχειρήσεων που έχουν ενισχυθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας έχουν κύκλο εργασιών ως 2 εκατομμύρια ευρώ. Το 2023 μόνο, 9.500 νέα δάνεια δόθηκαν σε ιδιώτες μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ, ενώ 4.400 νέα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέσω συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, το επιτόκιο που χορηγήθηκε το Σεπτέμβριο στην αγορά ανήλθε σε 3,68 ευρώ κατά μέσο όρο, πάρα πολύ ανταγωνιστικό σε σχέση με τα επιτόκια που γνωρίζετε ότι κυκλοφορούν στην αγορά. Ποια είναι η δουλειά μας? Η δουλειά μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, τη σημαντική αύξηση του κόστους χρηματοδότησης και τις περιορισμένες εξασφαλίσεις από επιχειρήσεις. Δίνουμε δηλαδή τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό τομέα, να έχουν και να έχουν με ευνοϊκούς όρους. Σε αυτό το σχήμα θα το δείτε πιο έτσι, μια καλύτερη απεικόνηση. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει μη χρηματοδοτική υποστήριξη που θα σας παρουσιαστεί τον κύριο Παπαγεωργίου αργότερα, αλλά χρηματοδοτική υποστήριξη επίσης μέσω συγχρηματοδοτήσεων, εγγυήσεων, τα οποία μπορεί να συνοδεύονται με επιχορηγήσεις, καθώς και κάποια προγράμματα equity. Αυτό σημαίνει ότι με ένα εργαλείο συγχρηματοδότησης 50-50, 50% του δανείου είναι άτοκο από εμάς, ενώ το υπόλοιπο 50% έχει το επιτόκιο της τράπεζας. Αυτό σημαίνει ότι το τελικό επιτόκιο στην επιχείρηση θα είναι στο μισό. Η εγγύηση, από την άλλη, σημαίνει ότι μειώνονται οι εξασφαλίσεις για την επιχείρηση και αυξάνεται η εγκρισιμότητα, καθώς και βελτιώνονται οι όροι αυτού του δανείου. Σε αυτή τη διαφάνεια μπορείτε να δείτε τη σημασία της μόχλευσης. Ακριβώς επειδή οι δικοί μας σπόροι μοχλεύονται με τους σπόρους των τραπεζών, οι οποίοι αντικρίζουν και το τελικό δανειολήπτη την επιχείρηση, όταν χορηγούνται 4,5 δις ευρώ, έχουν χορηγηθεί, τότε στην αγορά υπάρχει δυνατότητα ρευστότητας 12,3 δις ευρώ. Είναι μία μόχλευση που σε άλλα προγράμματα είναι μικρότερη, σε άλλα μεγαλύτερη, αλλά κατά μέσο όρο είναι στο 2,7%. Επίσης, όπως γνωρίζετε, όταν δίνεις ένα δάνειο, παίρνεις τα χρήματα πίσω. Αυτά τα χρήματα άρα που δίνονται, οι δημόσιοι πόροι που δίνονται, επιστρέφονται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για άλλες επιχειρήσεις. Δεν είναι όπως οι επιχορηγήσεις οι οποίες δίνονται και χάνονται, γυρνάνε, επιστρέφονται και επανεπενδύονται. Υπάρχουν νέα ταμεία για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των μικρομεσαίων. Κάποια από αυτά, όπως το ΤΕΠΗΧ 2, κλείνουν φέτος, στο τέλος του έτους. Υπάρχουν όμως τα υπόλοιπα που θα σας παρουσιάσουν οι συνάδελφοι, τα οποία είναι ανοιχτά, έχουν βοηθήσει το καλοκαίρι στη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Πλέον είναι ανοιχτά τα πράσινα δάνεια και τα συγχρηματοδοτούμενα, καθώς και τα ταμεία εγκυοδοσίας που συνοδεύουν τον αναπτυξιακό νόμο ή αφορούν συγκεκριμένο τύπο επενδύσεων. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω για ένα μη χρηματοδοτικό εργαλείο, το KYC, το οποίο υποχρεούται η επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας μας να χρησιμοποιήσει πριν κάνει αίτηση. Αυτό το εργαλείο ελέγχει τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, διότι μόνο με φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα μπορεί μια επιχείρηση να δανειοδοτηθεί. Άρα, αποτελεί και ένα εργαλείο, θα έλεγα, εκπαίδευσης των επιχειρήσεων. Είναι τα στοιχεία που μας δίνονται πολύ χρήσιμα. 21,1% των επιχειρήσεων διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν φορολογική ενημερότητα. Ένα μικρό ποσοστό είχε αφαιρεγκαιότητα. 21,3% είχε αρνητικά αποτελέσματα, ενώ 6,2% χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα. Αυτό είναι, θα λέγαμε, και ένα εργαλείο συλλογής στοιχείων, τα οποία μετά, με την επεξεργασία, μπορούν να αποτελέσουν και μία πρόταση πολιτικής προς τους φορείς που σχεδιάζουν την πολιτική, ώστε να δούμε πού πάσχει ο επιχειρηματικός κόσμος και πώς μπορεί να βοηθηθεί. Συνολικά, 26.500 επιχειρήσεις έχουν κάνει χρήση της πλατφόρμας τον τρέχοντα χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο έχει η κυρία Θαλασσινού,
Διευθύντρια Δανείων, για να σας παρουσιάσει τα σχετικά προγράμματα. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σας παρουσιάσω τα χρηματοδοτικά προγράμματα που συνίστανται από μία συγχρηματοδότηση, όπως σας εξήγησε και η κυρία Γεωργακοπούλου. Η συγχρηματοδότηση δίνει ένα κομμάτι του δανείου τις περισσότερες φορές, το 40% ή το 50% σε κάποια προγράμματα άτοκα από το ελληνικό δημόσιο, από το Ταμείο, και το υπόλοιπο δίνεται με ευνοϊκούς όρους από τις τράπεζες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το συνολικό επιτόκιο προς το τελικό αποδέκτη να είναι σημαντικά χαμηλότερο. Και σε αυτό, σε πολλά προγράμματα, προστίθεται και η επιδότηση επιτοκίου, που μειώνει ακόμα περισσότερο το επιτόκιο της τράπεζας. Εδώ είναι μια μικρή παρουσίαση, έτσι λίγο, για τα αποτελέσματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας 2. Ιστορικά, να πούμε ότι ήταν το ταμείο το οποίο, στην ουσία, ξεκίνησε το ΕΣΠΑ 2014-2020, με πόρους, λοιπόν, του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα. Ξεκινήσαμε αυτό το ταμείο το 19, με αυτή τη λογική της συγχρηματοδότησης. Αυτό που κατάφερε αυτό το ταμείο ήταν στην περίοδο του COVID, με έναν γρήγορο, ταχύτατο μετασχηματισμό των προϊόντων, να καλύψει τις ανάγκες και σε κεφάλαιο κίνησης, γιατί μέχρι τότε λειτουργούσε κυρίως με επενδυτικά δάνεια, και προσθέσαμε και την δυνατότητα επιδότησης επιτοκίου, και αυτό ήταν ένα προϊόν το οποίο το διάστημα του COVID βοήθησε πάρα πολύ τις επιχειρήσεις, και σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εγκρίθηκαν πολλά δάνεια, σχεδόν συνολικά τώρα έχουμε 21.000 δάνεια και έχουμε διοχετεύσει στην αγορά 2,4 περίπου δις. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στο επόμενο διάστημα είναι να δημιουργήσουμε, και θα σας παρουσιάσουμε και τα προγράμματα που είναι σε σχεδιασμό, να συνεχίσουμε αυτό το επιτυχημένο προϊόν και στη νέα περίοδο, αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027. Αυτό, λοιπόν, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας 2 μας έδωσε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τις ανάγκες της αγοράς, να δούμε ότι η συγχρηματοδότηση σε συνδυασμό με την επιδότηση επιτοκίου λειτουργεί, και είναι ένα καλό παράδειγμα για να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε με τον ίδιο τρόπο και στη νέα προγραμματική περίοδο. Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας είναι ακόμα ένα πετυχημένο προϊόν, το οποίο εξάντλησε τους πόρους αρκετά γρήγορα, και ήταν ένα ταμείο το οποίο αξιοποίησε τη λογική των μικροπιστώσεων σε μια αγορά πολύ συγκεκριμένη, στην αγορά της αγροτικής επιχειρηματικότητας. Με την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δημιουργήθηκε αυτό το προϊόν, το οποίο έδωσε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό άτοκης χρηματοδότησης στους επιχειρηματίες του κλάδου. Και ταυτόχρονα το σύνολο του υπόλοιπου επιτοκίου, του επιτοκίου που θα χρέωνε η τράπεζα, για 2 χρόνια θα ήταν επιδοτούμενο. Αυτό, λοιπόν, έδωσε ένα μικροδάνεια μέχρι 25.000, στην ουσία για τα 2 πρώτα χρόνια, χωρίς κανένα κόστος για τον τελικό αποδέκτη. Και επιπρόσθετα, συνδυάστηκε και με την επιχορήγηση του mentoring. Οι τράπεζες, λοιπόν, εδώ, πέραν της συγκεκριμένης μικροχρηματοδότησης, προσέφεραν και υπηρεσίες mentoring, το κόστος των οποίων καλύφθηκε από το ταμείο. Έτσι, δώσαμε 1.500 δάνεια, 35 σχεδόν εκατομμύρια ευρώ, μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και ακριβώς επειδή λειτουργήσε και ακριβώς σε αυτή την κατάσταση, την δυσάρεστη που βρέθηκε ο αγροτικός κλάδος, και κυρίως στις περιοχές που πλήγησαν από τις πλημμύρες, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφάσισε να προσθέσει, να υπερδιπλασιάσει τους πόρους του συγκεκριμένου ταμείου. Και από εκεί που αρχικός προϋπολογισμός ήταν 21 εκατομμύρια και μάλιστα είχε εξαντληθεί, αποφασίστηκε η προσθήκη άλλων 40 εκατομμυρίων δημόσιας δαπάνης. Και μέσα στο επόμενο διάστημα θα επανεργοποιήσουμε το ταμείο με τους πρόσθετους αυτούς πόρους. Το Business Growth Fund είναι ένα μεγάλο ταμείο χαρτοφυλακίου, το οποίο συστάθηκε σε συνεργασία και με την συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ήταν μια συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης τότε, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τώρα, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ταμείο χαρτοφυλακίου, το οποίο θα μπορούσε να δώσει συνολικά μέχρι και 2 δις ευρώ στην οικονομία. Αρχικά συστάθηκαν 3 ταμεία κάτω από αυτή την ομπρέλα. Ένα από αυτά ήταν το Ταμείο Ρευστότητας Επιχειρήσεων. Ήταν ένα ταμείο το οποίο μέσα στο καλοκαίρι έτρεξε με φρενήρεις ρυθμούς, διότι μέσα σε σχεδόν 2 μήνες διοχετεύτηκαν 727 εκατομμύρια σε 1.750 επιχειρήσεις. Το Ταμείο Ρευστότητας Επιχειρήσεων είχε τόσο μεγάλη, είχε πολύ μεγάλη πέραση, ας το πούμε, στον επιχειρηματικό τομέα, διότι ήταν ένα καθαρό κεφάλαιο κίνησης. Δεν απαιτούσε την σύνδεση με την υλοποίηση μιας επένδυσης και συνήθως αυτά τα προϊόντα τα ζητάει η αγορά, παρόλο που θεωρούμε ότι πολλές φορές δεν αξιοποιούνται με τον αναπτυξιακό τρόπο που η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα ήθελε να χρησιμοποιηθούν. Ο στόχος μας είναι να διοχετεύουμε πόρους κυρίως για αναπτυξιακούς σκοπούς, για την υλοποίηση επενδύσεων, αλλά όταν βλέπουμε ότι η αγορά έχει ανάγκες για τη ρευστότητα, θεωρούμε ότι πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της αγοράς όσο βέβαια μπορούμε. Στο πλαίσιο του ίδιου ταμείου δημιουργήθηκαν άλλα 2 ταμεία. Το Ταμείο για τα Πράσινα Δάνεια και το Ταμείο Ψηφιακής Αναβάθμισης. Αυτά τα 2 ταμεία λοιπόν είναι σε εξέλιξη. Είναι ανοιχτά, διαθέτουν πόρους οι οποίοι για το Ταμείο Πράσινων Δανείων ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για το Ταμείο Ψηφιακής Αναβάθμισης είναι περίπου 175 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ να πούμε ότι πέραν της... Όταν είδαμε ότι υπήρχε τόσο μεγάλη ζήτηση για τα δάνεια ρευστότητας, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έκανε μια ανακατανομή στους πόρους προκειμένου να διοχετεύσει ακόμα πρόσθετους πόρους στο Ταμείο Ρευστότητας, προσαρμόζοντας τους προϋπολογισμούς στα άλλα 2 ταμεία. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, και στο πλαίσιο της στρατηγικής, όχι μόνο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρώπης, που τονίζει την σημασία του να δημιουργήσουμε επενδύσεις στην βιώσιμη και στην πράσινη μετάβαση, δημιουργήσαμε το Ταμείο Πράσινων Συγχρηματοδοτούμενων Δανείων με 3 επιμέρους υποπρογράμματα. Το πρόγραμμα για το Green Mobility, θα σας εξηγήσω για κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα τι χρηματοδοτείτε. Μπορεί να παίρνετε μια ιδέα λιγάκι από τις φωτογραφίες. Αυτό το ταμείο είναι ένα ταμείο πάλι συγχρηματοδότησης. Μπορεί να δώσει δάνεια μέχρι 8 εκατομμύρια ευρώ από 80.000, με μια διάρκεια δανείων μέχρι 10 χρόνια. Η περίοδος χάριτος μπορεί να φτάσει στα 2 έτη, στην οποία ο τελικός αποδέκτης πληρώνει μόνο τους τόκους. 40% λοιπόν ένα μειωμένο επιτόκιο, καταρχήν μόνο με τη δική μας συμμετοχή. Επιπρόσθετα, λόγω της συμμετοχής της EIB στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η συμμετοχή των τραπεζών ζητήθηκε να είναι ακόμα χαμηλότερη από την τρέχουσα κοστολόγησή τους. Δηλαδή, αν θα δίναν σε ένα πελάτη 7%, υποχρεούνταν λόγω της συμμετοχής στο ταμείο να κατεβάσουν ακόμα πιο πολύ το επιτόκιο. Και πέραν αυτού, εμείς 300 μονάδες βάσης επιδοτούμε επί το επιτόκιο αυτού του επιτοκίου που χρεώνει η τράπεζα. Κάνοντας μια έτσι πολύ γρήγορους υπολογισμούς, για ένα επιτόκιο, αν χρεώνει η τράπεζα 7%, μεσοσταθμικά για τα πρώτα 2 χρόνια κατεβαίνει σχεδόν στα 2,5%. Και στη συνέχεια πηγαίνει γύρω στο 4,5%. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να βοηθηθεί η επιχείρηση να υλοποιήσει αυτές τις πράσινες επενδύσεις που είναι πολύ σημαντικές. Το δεύτερο υποπρόγραμμα είναι ένα υποπρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης επαγγελματικών κτηρίων, ένα αντίστοιχο εξοικονομώ, χωρίς την επιχορήγηση βέβαια, ενώ το τρίτο υποπρόγραμμα είναι ένα υποπρόγραμμα που αφορά την υλοποίηση επενδύσεων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ειδικότερα, το Green Mobility αφορά την δημιουργία δικτύου ή εγκαταστάσεων για την επαναφόρτιση και τον ανεφοδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων ή οχημάτων υδρογόνου. Μπορεί λοιπόν μια επιχείρηση να δημιουργήσει αυτές τις υποδομές στο χώρο της
και ταυτόχρονα να συνδυάσει τις συγκεκριμένες δαπάνες με την δημιουργία ενός σταθμού, μιας μονάδας για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, η οποία ενέργεια θα χρησιμοποιείται από αυτούς τους σταθμούς επαναφόρτισης. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, είτε για τους στόλους των ίδιων των επιχειρήσεων, είτε για την εμπορική εκμετάλλευση αυτών των σταθμών επαναφόρτισης, να διευρυνθεί το δίκτυο της φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Το δεύτερο υποπρόγραμμα, το υποπρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, μπορεί να χρηματοδοτήσει οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με την ενεργειακή αναβάθμιση του επαγγελματικού βιομηχανικού κτηρίου, από αγορά εξοπλισμού, υποδομές για τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, διαμόρφωση χώρων με την εφαρμογή μονώσεων και τα λοιπά, όλων των ειδών των κατασκευαστικών εργασιών που μπορεί να απαιτηθεί για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου. Και επίσης μπορεί να συνδυαστεί με επιστοποιήσεις, με εξοπλισμό ανακύκλωσης ή καθαρισμού ύδατος, με δαπάνες για την εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά και με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Και εδώ πέρα αξιοποίησαμε και μία νέα, ας πούμε, πρόβλεψη που μας έδωσε δυνατότητα ο κανονισμός που εφαρμόζεται στα συγκεκριμένα προγράμματα. Αυτές οι επενδύσεις να μπορούν να συνδυαστούν και με την δημιουργία φωτοβολταϊκών για net metering, δηλαδή μέσα σε όλη αυτή την επένδυση να μπορέσεις να αγοράσεις και να εγκαταστήσεις και ένα σύστημα παραγωγής ενέργειας για ίδια χρήση. Και το τρίτο υποπρόγραμμα είναι το υποπρόγραμμα για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Φωτοβολταϊκά πάρκα είναι το πιο σύνηθες. Και εδώ έχουμε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ πέρα όμως υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να λάβει υπόψη του ο τελικός αποδέκτης, ότι σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που το πρόγραμμα το συγκεκριμένο είναι ενισχυόμενο από το κράτος, επηρεάζει την τελική τιμή που θα δοθεί στον επιχειρηματία στο πλαίσιο της σύμβασής του. Το δεύτερο πρόγραμμα που θα ήθελα να σας παρουσιάσω και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη είναι το πρόγραμμα για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Πράσινη μετάβαση και ψηφιακή αναβάθμιση είναι δύο βασικοί στρατηγικοί στόχοι. Εδώ είναι μια κλασική χρηματοδότηση επένδυσης ενεργειακής αναβάθμισης. Μπορεί να χρηματοδοτηθούν ψηφιακές υποδομές, επενδύσεις εξοπλισμό ή λογισμικά, υπηρεσίες σε σχέση με τα συστήματα πληροφορικής και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί η επιχείρηση για την ενεργειακή της αναβάθμιση. Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι παρόμοια με το Green, δηλαδή πάλι έχουμε μία συγχρηματοδότηση και επιπρόσθετα επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα χρόνια. Εδώ το ύψος της επένδυσης της χρηματοδότησης είναι χαμηλότερο, φτάνει μέχρι το 1 εκατομμύριο. Να ενημερώσω ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του καθεστώτος de minimis, ενώ το πρόγραμμα Green υλοποιείται στο πλαίσιο του καθεστώτος του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού. Αυτό το λέω για αυτούς που έχουν μπει σε προγράμματα επιχορήγησης μέσω de minimis, για να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την σόρευση της τριετίας μέχρι 200.000. Για τα δάνεια ρευστότητας δεν θα σας πω κάτι, γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει λήξει. Έχει ολοκληρωθεί, σχεδόν έχουν εκταμιευθεί και τα σύνολο των 700 εκατομμυρίων τα οποία εγκρίθηκαν. Εδώ απλά να αναφέρω ότι παρήχαμε την δυνατότητα επιδότησης επιτοκίου μόνο στις επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν καινούργιες στο πελατολόγιο, να το πω μέσα σε εισαγωγικά, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Δεν δώσαμε δηλαδή επιδότηση επιτοκίου σε επιχειρήσεις που είχαν ήδη αξιοποιήσει στο παρελθόν προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, και αυτό μας έδωσε μία, αριθμητικά ήταν περίπου το 30% των επιχειρήσεων που μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την επιδότηση επιτοκίου, δίνοντάς μας την δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε σε ένα εργαλείο ανάπτυξης του νέου πελατολογίου και διεύρυνσης των επιχειρήσεων που αξιοποιούν τα δημόσια προγράμματα. Αυτά από μένα. Η κυρία Κολοφωτιά θα συνεχίσει με τα προγράμματα οικειοδοσίας.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μας δίνετε για μια ακόμη φορά να σας παρουσιάσουμε τα προϊόντα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Θα σας μιλήσω καταρχήν για τα Ταμεία Εγκαιοδοσίας. Τα Ταμεία Εγκαιοδοσίας τι παρέχουν και πώς βοηθούν μια επιχείρηση. Παρέχουν τις εγγυήσεις τις οποίες δεν έχει μια επιχείρηση προκειμένου να λάβει δάνειο. Και δεδομένου του υψηλού ποσοστού των εγγυήσεων που παρέχει η τράπεζα και της μείωσης του κινδύνου, οδηγούν και στην μείωση του επιτοκίου του δανείου που λαμβάνει μία επιχείρηση. Άρα, οι εγγυήσεις, αυτό που δίνουν στην επιχείρηση, είναι πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα με καλύτερους όρους, με μειωμένο επιτόκιο. Το πρώτο ταμείο για το οποίο θα σας μιλήσω είναι το Ταμείο Εγκαιοδοσίας. Είναι το πρώτο ταμείο που δημιούργησε η ΕΑΤ σε συνεργασία με ιδιώτη επενδυτή, που είναι το Ταμείο των Μηχανικών, το ΤΜΕΔΕ, το γνωστό που δίνει τις εγγυητικές επιστολές στους μηχανικούς. Αυτό παρήχε μέχρι τώρα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, προκειμένου οι μηχανικοί να αναπτύξουν κάποιο έργο. Ολοκληρώσαμε και αυτή τη στιγμή υπογράφεται η τροποποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης αυτού του ταμείου και ανεβάζουμε το ύψος του δανείου από 200.000 που ήταν στις 400, χωρίς τους περιορισμούς που ακολουθούσαν στο προηγούμενο διάστημα, που ήταν περιορισμοί που αφορούσαν τον κύκλο εργασιών του 19 κλπ. Καθώς το Ταμείο είχε ενταχθεί πρώτα στο καθεστώς COVID, ενώ τώρα λειτουργεί με το καθεστώς de minimis. Έχει εκταμιευθεί το 50% του Ταμείου, οπότε παρατείναμε την επενδυτική περίοδο για ένα έτος, παρέχοντας πιο εύκολα δάνεια σε μηχανικούς, κεφάλαιο κίνησης μέχρι 400.000, με ύψος εγγυήσεων που μπορεί να ζητήσει η τράπεζα. Το ύψος των εγγυήσεων που μπορεί να ζητήσει η τράπεζα μειώθηκε από 40% που ήταν στο 20% με τη σύμφωνη γνώμη όλων των τραπεζών που συνεργάζονται μαζί μας, που είναι, όπως τις βλέπετε, σχεδόν οι περισσότερες, όλες οι συστημικές και κάποιες μη συστημικές τράπεζες. Αφορά τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις μηχανικών, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κατασκευές κτηρίων, έργα πολιτικού μηχανικού, κατασκευαστικές δραστηριότητες, οτιδήποτε έχει να κάνει με τα συγκεκριμένα CAD που αφορούν τους μηχανικούς και τις δραστηριότητές τους. Θεωρούμε ότι βελτιώνοντας τους όρους λειτουργίας του Ταμείου, η απορρόφησή του θα είναι ταχεία. Το επόμενο Ταμείο είναι το Ταμείο Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων, και αυτό είναι ένα ταμείο εγκαιοδοσίας, στο οποίο η ΕΑΤ εγγυάται το 80% όπως και στο προηγούμενο αναδάνειο, με ΚΑΠ στο χαρτοφυλάκιο 50%. Και αυτό είναι ένα μικρό ταμείο που φτιάξαμε με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο αρχικά να στηριχθούν οι επιχειρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων. Επειδή δεν ήταν βέβαια ένα ταμείο το οποίο απευθύνεται σε ένα πολύ μικρό κομμάτι αγοράς, είναι niche market, αλλάζουμε αυτή τη στιγμή και τους όρους αυτού του ταμείου, προσθέτοντας έναν πολύ μεγάλο αριθμό CAD και δίνοντας, χωρίς οι επιχειρήσεις να πληρώνουν προμήθεια εγγύησης που μέχρι τώρα πλήρωναν στο συγκεκριμένο ταμείο, με μηδενική προμήθεια εγγύησης, οπότε παρέχουμε και κεφάλαια κίνησης και επενδυτικά κεφάλαια για ένα μεγάλο πλέον αριθμό επιχειρήσεων,
οι οποίες αφορούν όλο το κομμάτι του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, του ήχου, επιχειρήσεις οι οποίες φτιάχνουν τεχνολογία για video games, τεχνολογία. Είναι ένας μεγάλος αριθμός CAD που συμπληρώνουν τη λειτουργία του συγκεκριμένου ταμείου, ούτως ώστε να υποφεληθεί μεγαλύτερος αριθμός των επιχειρήσεων, καθώς η απορρόφησή του δεν είναι τόσο μεγάλη όσο περιμέναμε, αλλά επειδή η επενδυτική του περίοδος είναι μέχρι τουλάχιστον το 2025, υπάρχει χρονικό περιθώριο αυτές οι επιχειρήσεις να υποφεληθούν περαιτέρω από τη λειτουργία του συγκεκριμένου ταμείου. Το επόμενο ταμείο, που πέρσι εδώ σας το είχαμε πρώτο παρουσιάσει, είναι το Ταμείο Εγκυοδοσίας, το ΔΕΛΦΗ, που σχεδιάσαμε ειδικά για τον αναπτυξιακό νόμο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον αναπτυξιακό νόμο εντάσσεται ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες στη συνέχεια δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, δυσκολεύονται να πάρουν τα δάνειά τους, με αποτέλεσμα από τη μια μεριά να δεσμεύουν τεράστιους πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, του αναπτυξιακού νόμου που θα μπορούσαν να πάνε σε άλλες επιχειρήσεις και να μην μπορούν να ολοκληρωθούν. Σε συνεργασία λοιπόν με το Υπουργείο Ανάπτυξης φτιάξαμε για τον καινούριο αναπτυξιακό νόμο ένα εγκυοδοτικό ταμείο, το οποίο θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τη λειτουργία του αναπτυξιακού νόμου. Θα παρέχει δάνεια βράχυπρόθεσμα έναντι της επιχορήγησης που λαμβάνει μια επιχείρηση η οποία εντάσσεται στον αναπτυξιακό νόμο και δάνεια μακροπρόθεσμα για την ολοκλήρωση του επενδυτικού έργου. Λαμβάνουμε βέβαια υπόψη μας ό,τι ορίζει η νομοθεσία και σε καμία περίπτωση, με βάση όσα ορίζει ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός, δεν μπορεί αυτό το δάνειο, αυτή η ενίσχυση, αυτά τα δάνεια που παρέχουν ενίσχυση, δεν μπορούν να καλύψουν το 25% της ίδιας συμμετοχής που απαιτεί ο αναπτυξιακός νόμος. Άρα, εκτός από το 25% που θα πρέπει να έχει ο επιχειρηματίας, ερχόμαστε και παρέχουμε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια, προκειμένου να ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο. Εμείς ετοιμάσαμε το ταμείο, το οποίο έχει κεφάλαια 100 εκατομμύρια ευρώ, και εδώ να πούμε ότι αυτά τα κεφάλαια δεν ήρθαν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά ήταν κεφάλαια που επεστράφησαν από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας 1. Δηλαδή είναι πόροι οι οποίοι μπήκαν στην αγορά, έκαναν τον κύκλο τους και επέστρεψαν πάλι στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις. Έχει δημιουργηθεί ένα ταμείο που με τη μόχλευση θα δώσει δάνεια 500 εκατομμυρίων ευρώ και σε συνεννόηση με το Υπουργείο και ανάλογα με τη ζήτηση που έχει ο αναπτυξιακός νόμος θα μπορέσουμε να αυξήσουμε το ύψος αυτών των δανείων. Βέβαια, ανοίξαμε την πλατφόρμα στο τέλος Αυγούστου. Δεν έχουν βγει ακόμα οι αποφάσεις υπαγωγής, γιατί προκειμένου να χρηματοδοτηθεί μία επένδυση θα πρέπει να έχει την απόφαση υπαγωγής. Αυτό που ξέρουμε από το Υπουργείο είναι ότι μέχρι τέλους του έτους θα βγουν οι πρώτες αποφάσεις υπαγωγής. Οπότε υπάρχει και το τραπεζικό σύστημα μας λέει ότι έχουν πολλές αιτήσεις πελατών και πελάτες που τους βλέπουν. Θεωρούμε ότι θα τρέξει γρήγορα. Λοιπόν, τι δίνει το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο? Είπαμε, παρέχει ύψος εγγύησης 80% για όλα τα επενδυτικά δάνεια, με όριο στο 25%. Το ύψος των δανείων μπορεί να είναι από 50.000 έως και 10 εκατομμύρια. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια είναι έως 10 έτη. Τα βραχυπρόθεσμα έναντι της επιχορήγησης είναι έως 5 έτη. Η περίοδος χάριτος μπορεί να φτάσει και τους 36 μήνες. Για πρώτη φορά το χαρτοφυλάκιο μοιράστηκε στις τράπεζες, ζητώντας από αυτές να μας δώσουν το περιθώριο του επιτοκίου εντός του οποίου θα κινηθούν
Και για κάθε δάνειο θα λαμβάνουμε το ύψος του επιτοκίου που παίρνει, που δίνει η τράπεζα και το ύψος του επιτοκίου που θα έδινε η τράπεζα χωρίς την εγγύηση, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε σε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε κάθε τράπεζα να δούμε κατά πόσο το όφελος μεταφέρεται στον τελικό αποδέκτη και δεν το διακρατεί το τραπεζικό σύστημα. Είναι όροι που μας τους επιβάλλουν, είναι δίκαιοι όροι, δεν μας τους επιβάλλει το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει, αλλά είναι και δίκαιοι όροι, γιατί το όφελος των κεφαλαίων που δίνει η πολιτεία θα πρέπει να πηγαίνει στον τελικό δικαιούχο. Αυτά για το Ταμείο Ντέλφη. Και στη συνέχεια θα σας πω μερικά πράγματα για τα νέα ταμεία τα οποία πρόκειται να λειτουργήσουν, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που πρόκειται να λειτουργήσουν εντός του 24 από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Και στη συνέχεια ο κύριος ο συνάδελφος θα σας μιλήσει για την καινοτομία. Το ΤΕΠΗΧ 2, όπως ανέφερε η κυρία Θαλασσινού, έφτασε στο τέλος του. Με το νέο ΕΣΠΑ 2027, με το νήσιν 2-29, πρόκειται να δημιουργήσουμε ένα νήσιν 3, σωστά. Πρόκειται να δημιουργήσουμε το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας 3. Θα είναι ένα ταμείο χαρτοφυλακίου, ένα ταμείο ομπρέλα, κάτω από το οποίο θα βάλουμε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα είναι ένα ταμείο εγκυοδοσίας που θα χωρίζεται σε δύο υποταμεία. Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενδεχομένως για επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και για νεοσύστατες επιχειρήσεις, δύο ταμεία εγκυοδοσίας, και ένα ταμείο αντίστοιχο του γνωστού ΤΕΠΗΧ που ξέρατε μέχρι τώρα, Ταμείο Συγχρηματοδότησης, που και αυτό πάλι θα σπάσει για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για νεοσύστατες επιχειρήσεις. Αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τόσο το Ταμείο Εγκαιοδοσίας όσο και το Ταμείο των Δανείων, θα είναι στην αγορά, θεωρούμε δηλαδή ότι το Ταμείο Εγκυοδοσίας θα βρίσκεται στην αγορά στο τέλος του Γενάρη του 24 και μέσα στο πρώτο τρίμηνο, την ίδια περίοδο δηλαδή, θα βγει στην αγορά και το Ταμείο Συγχρηματοδότησης, το ΤΕΠΗΧ 3. Και τόσο το εγκυοδοτικό όσο και το Ταμείο Συγχρηματοδότησης, λόγω του υψηλού κόστους των επιτοκίων, θα παρέχουν και επιδότηση κάποιων μονάδων του επιτοκίου για τα πρώτα έτη και στη συνέχεια, ανάλογα με το πώς θα κινηθούν τα επιτόκια στην αγορά, θα δούμε αν θα συνεχιστεί ή όχι η επιχορήγηση του επιτοκίου. Στο ταμείο αυτό χαρτοφυλακίου, το οποίο στην αρχή θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ με 500 εκατομμύρια ευρώ, με τη δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού του έως του διπλάσιου περίπου, θα δημιουργηθεί ένα ταμείο μέσω των οποίων θα χρηματοδοτήσουμε τις μικροχρηματοδοτήσεις. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το microcredit, ενώ μπήκε στην αγορά μας από το 2020, εν τούτης δεν έχει ξεκινήσει, δεν λειτουργεί ακόμη. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί, η μία μάλιστα είναι στη Θεσσαλονίκη. Ο σκοπός μας είναι να διοχετεύσουμε χρήματα σε αυτή την αγορά, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική, προκειμένου να ενισχυθεί ο πολύ μικρός επιχειρηματίας. Οι ατομικές επιχειρήσεις ή οι άνεργοι οι οποίοι θέλουν να στήσουν μια καινούργια επιχείρηση. Επίσης, η μελέτη που έκανε η PwC για το ΕΣΠΑ έδειξε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, κυρίως επιχειρήσεις καινοτομίας, έρευνας, αλλά
που έχουν οποιοδήποτε, αλλά οι πολύ νέες επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν χρηματοδότηση, δεν έχουν assets, δεν έχουν αποτελέσματα, δεν μπορούν να μπουν καν στην πόρτα της τράπεζας. Ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε και για αυτές ένα ταμείο που θα παρέχει quasi-equity προϊόντα, τα οποία θα είναι μια μορφή μεταξύ venture capital και δανειακής χρηματοδότησης. Ούτως ώστε να μπορέσουν να έχουν την πρώτη τους ανάπτυξη και στη συνέχεια, αφού αναπτυχθούν, να μπορέσουν να μπουν στις πόρτες των τραπεζών. Και το επόμενο ταμείο που θα μπει κάτω από αυτή την ομπρέλα, όπως τη σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή, είναι το Ταμείο Εγκυοδοσίας για τις επιχειρήσεις που θέλουν να πάρουν leasing. Τα πρώτα χρηματοδοτικά εργαλεία θα λειτουργήσουν, είπαμε, το πρώτο τρίμηνο. Στη συνέχεια, θεωρούμε ότι και τα υπόλοιπα θα μπουν στην αγορά μέσα στο 2024. Μέχρι το τέλος του 2024, σταδιακά θα έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων. Επίσης, κάτι που αφορά ειδικά την Δυτική Μακεδονία, σε συνεργασία με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, θα δημιουργήσουμε πάλι ένα Ταμείο Χαρτοφυλακίου για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Πελοποννήσου, που και εδώ θα είναι ένα Ταμείο Συγχρηματοδοτούμενων Δανείων Δίκαιας Αναπτυξιακής Μετάβασης, που θα αφορά μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ένα Ταμείο Εγκυοδοσίας για επενδυτικά δάνεια της δίκαιας αναπτυξιακής μετάβασης, που θα αφορά μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις για αυτές τις περιοχές, με βάση όσα ορίζουν οι κανονισμοί που διέπουν το συγκεκριμένο ταμείο. Και αυτά τα ταμεία θεωρούμε ότι θα βγουν σταδιακά στην αγορά μέχρι τον Ιούνιο του 2024. Αυτά είχαμε να σας πούμε για τα καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία που σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή. Και θα παρακαλέσω τον συνάδελφο, τον κύριο Παπαγεωργίου, τον Διευθυντή Καινοτομίας, να σας ενημερώσει για την καινοτομία. Τέλεια. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε που είμαστε φιλοξενούμενοι σας σήμερα. Να θυμίσω κάτι που είπε η κυρία Θαλασσινού. Μίλησε για επιτόκια, τα οποία καταλήγουν τελικά να πληρώνουμε με τα προϊόντα της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Αν θυμάστε, είπε ότι με τα καινούργια προϊόντα καταλήγει κάποιος που θέλει να κάνει επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ή στην ψηφιακή μετάβαση, να πληρώνει περίπου 2,5% επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Αυτή τη στιγμή, αυτό κοίταζα τώρα, τα επιτόκια, το Euribor για παράδειγμα, είναι 3,96. Το επιτόκιο Euribor τριμήνου είναι η βάση επιτοκίων όλης της αγοράς, έτσι. Εκεί πέρα λοιπόν οι τράπεζες έρχονται και βάζουν το δικό τους spread που αποτυπώνει τον κίνδυνο που θέλουν να αναλάβουν σε επιχειρήσεις. Άρα αν μιλήσουμε λοιπόν με ένα περίπου 8% spread και ένα 3,96, το επιτόκιο τελικό στον πελάτη πάει στο 11,5 και βάλε, έτσι, σαν μια πιστωτική κάρτα. Ξέρετε τι πάει να πει να έχεις 2,5% επιτόκιο όταν η αγορά τρέχει σε αυτά τα επίπεδα? Και επίσης, μην ξεχνάμε τώρα ότι οι πληθωριστικές τάσεις έχουν φέρει και καλά νέα για τις προθεσμιακές καταθέσεις, έτσι. Άρα λοιπόν έχουν ανέβει και τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων. Οπότε κάποιος, αν έχει κάποια χρήματα για collateral, εντάξει, μπορεί να είναι νοικοκύρηση στο μαγαζί του και να παίξει λίγο από εδώ και από εκεί, έτσι. Όταν έχεις μεσοσταθμικό στις προθεσμιακές 1,30 με 1,80, πληρώνεις δάνειο 2,5, είναι πολύ καλύτερο από το να πληρώνεις 11,5. Ωραία. Για να μην παίζουμε τα νούμερα όμως, η δουλειά η δικιά μας είναι να μοιραζόμαστε το ρίσκο. Μοιραζόμαστε λοιπόν το ρίσκο με εσάς, με τις τράπεζες και με τον εαυτό μας. Τι σημαίνει καινοτομία? Καινοτομία σημαίνει αυξημένο ρίσκο. Αυξημένο ρίσκο το οποίο κάποιος πρέπει να το τιμήσει με αριστερά, όπως βλέπετε, χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης, όπως σας είπαν οι συνάδελφοι, και ένα ταμείο το οποίο υπάρχει ειδικά για να καλύπτει το ρίσκο και να το μοιράζει σωστά. Είναι το Ταμείο Εγκυοδοσίας και Καινοτομίας, σας ας πούμε. Αλλά υπάρχουν και μελλοντικά προγράμματα τα οποία θα βγάλουμε. Είναι ειδικά φτιαγμένα για να μπορούν να στηρίζουν τις καινοτόμες προτάσεις, όπως το Patent Fund που βλέπετε πιο κάτω. Εκεί πέρα λοιπόν θα δίνουμε χρήματα για να
καταθέτει κάποιος πατέντα. Επίσης, θα του δίνουμε, αν πετύχει πατέντα, χρήματα για να φτιάξει το πρωτότυπό του, το Minimum Viable Product. Και αν πετύχουν και δύο, δεν θα χρειάζεται να αποπληρώσει τίποτα. Απλά τα χρήματα που θα είναι περίπου μισό εκατομμύριο θα εξασκούμε. Κάτι δεν πειράζει. Θα εξασκούμε ένα ενδιαφέρον μας σε μελλοντικό equity στην εταιρεία αυτή, όταν βρει μελλοντικό επενδυτή, για να πάρουμε κι εμείς ένα μικρό ποσοστό του κεφαλαίου του. Το άλλο προϊόν το οποίο θέλουμε να βγάλουμε είναι ένα δάνειο το οποίο θα δίνει χρήματα σε εταιρείες οι οποίες δεν έχουν παρελθόν, δεν έχουν καθόλου credit history, δεν τους ξέρουν οι τράπεζες, είναι νεοφυείς επιχειρήσεις, startup, οι οποίες αυτή τη στιγμή προσπαθούν να πάρουν δάνειο στην αγορά και οι τράπεζες βλέπουν προφανώς με αυξημένες ανάγκες για καλύματα ή δεν τις βλέπουν καθόλου. Έτσι. Και καλά κάνουν μερικές φορές γιατί το ρίσκο είναι μεγάλο. Εκεί λοιπόν θέλουμε να έρθουμε εμείς και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Δεξιά όμως βλέπετε τα εργαλεία τα οποία είναι τα μη χρηματοδοτικά, τα οποία έχουν πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να βρουν στήριξη στην αγορά. Και θα σας μιλήσουμε λίγο για αυτά παρακάτω. Λοιπόν, το εγκυδιωτικό εργαλείο το οποίο στηρίζει τις καινοτόμες προσπάθειες είναι μία μίξη δανείου, εγκυδοτημένου κατά 80% από εμάς, αλλά και συνδυάζει grant, επιχορήγηση. Δηλαδή, σου δίνουμε πίσω χρήματα άμα τη επιτεύξει κάποιων κριτηρίων. Το ύψος του χαρτοφυλακίου είναι 140 εκατομμύρια στην αγορά. Θα είναι στην αγορά μέχρι το 2025. Αριστερά, όπως πάμε, ο σκοπός του δανείου είναι για όλες τις επιχειρήσεις, νεοφυείς, αλλά πάντα μικρομεσαίες. Ανήκει στην ενίσχυση τη ορευτική του de minimis, δηλαδή όποια επιχείρηση κουβαλάει, αλλά αντίστοιχα δάνεια δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 200 χιλιάρικα ταβάνι στη όρευση των ενισχύσεων. Τα κριτήρια του επιλεξιμότητας είναι πάρα πολλά, αλλά δεξιά πάνω, όπως βλέπετε, το δάνειο αυτό δουλεύει ως εξής. Παίρνεις χρήματα από την τράπεζα μέχρι και 400 χιλιάρικα για να κάνεις κάτι καινοτόμο και τη στιγμή που αρχίζεις και επενδύεις, έτσι, και κεφάλαιο κίνησης καλύπτει, αλλά για επενδυτικό σκοπό, και τελειώσεις την εκταμίευσή σου, τέλειωσες την επένδυσή σου, σηκώνεις το χέρι σου τη στιγμή που είναι να αρχίσεις να αποπληρώνεις και λες, ελάτε, ελέγξτε με. Αν εκείνη τη στιγμή πληρώ κάποια κριτήρια καινοτομίας ή ESG, τότε μπορώ να ζητήσω και να πάρω πίσω το 20% του κεφαλαίου. Να αρχίσω δηλαδή να αποπληρώνω λιγότερα κατά 20%. Άρα λοιπόν τιμούμε αυτόν ο οποίος θέλει να καινοτομήσει, τον βοηθάμε και του λέμε please dare to innovate, έτσι. Δηλαδή, παρακαλώ πολύ καινοτομήστε. Εμείς σας φροντίζουμε, δίνουμε μίσο μέχρι και το 20% του κεφαλαίου. Διάρκεια δανείου 10 χρόνια. Και φεύγοντας γρήγορα από χρηματοδοτικό εργαλείο, όπως σας είπα, σας δίνουμε εδώ πέρα να δείτε και το τι υπάρχει σαν μη χρηματοδοτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις καινοτόμες, κατά κύρια βάση, οι οποίες ζητούν εξωστρέφεια. Άρα υπάρχει μια πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει σε συνεργασία με τη Γαλλική Αναπτυξιακή Τράπεζα, την BPI, που λέγεται InnoAgora. Είναι σαν ένα δωρεάν LinkedIn επιχειρήσεων, όχι ατόμων, το οποίο σου δίνει πρόσβαση σε Ανατολή και σε Δύση. Άρα λοιπόν στη Δύση υπάρχουν πάνω από 21.000 επιχειρήσεις που περιμένουν να κάνουν δουλειά μαζί σου, δηλαδή δίκτυα διανομής, αγοραστές, προμηθευτές και επενδυτές. Και στην Ανατολή, μέσω συνεργασίας με το χρηματιστηρίο του Σεντζέν, υπάρχουν πάνω από 25.000 επιχειρήσεις που περιμένουν να συνεργαστούν, αλλά και υπάρχουν παραπάνω από 29.000 επενδυτές οι οποίοι περιμένουν να μοιραστούν το ρίσκο σου και να πάρουν μέρος στην εταιρική σου συμμετοχή. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, εμείς κάθε 2,5 μήνες προσφέρουμε την ευκαιρία σε ελληνικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικά να πηγαίνουν να μας στέλνουν την παρουσίασή τους και να τις βγάζουμε προς άγρα κεφαλαίων στο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και μέχρι στιγμής έχουν αναζητηθεί πάνω από 197 εκατομμύρια σε αυτή την πλατφόρμα. Και οι επενδυτές, οι οποίοι είναι Έλληνες και ξένοι, κυρίως ξένοι κατά 90%, είναι πάνω από 460, οι οποίοι σε κάθε 2,5 μήνες έρχονται και βλέπουν ελληνικές επιχειρήσεις. Και αυτή τη στιγμή είμαστε χαρούμενοι να λέμε ότι 45 επιχειρήσεις μιλάνε με 45 επενδυτές. Εκτός από αυτά τα εργαλεία της εξωστρέφειας, έχουμε αναζητήσει συνεργασία με το Εθνικό Μητρό Νεοφυείων Επιχειρήσεων, το Elevate Greece, που θεωρητικά έχει ένα πολύ καλό δυναμικό το οποίο μπορεί να βοηθήσει πονήματα τα οποία μας απασχολούν και εμάς, αλλά και εσάς στην αγορά. Και έτσι λοιπόν έχουμε δημιουργήσει τρία εργαλεία δεξιά με αυτούς. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο υπάρχει στο site μας και είναι δωρεάν για όλους σας. Και καλούμε και τα μέλη του επιμελητηρίου να το επισκεφτούν, γιατί θα το βρουν μπροστά τους, με την καλή έννοια και την δύσκολη έννοια. Το καλούν να το βρουν μπροστά τους σημαίνει ότι θα φροντίσουν να αποτυπώσουν την πορεία τους προς τη βιώσιμη ανάπτυξη με έναν τρόπο που να μπορούν να συνηθίσουν να τη δείχνουν απαντώντας σε κάποιες ερωτήσεις και σε όσους θέλουν να τους ελέγξουν στο μέλλον. Άρα λοιπόν θα πρέπει
στο μέλλον, όταν πας σε μια τράπεζα, όχι σε πολύ μακρινό μέλλον από σήμερα, έτσι, να φροντίσεις να αποδείξεις ότι τηρείς, αν μη τι άλλο, κάποιες νόρμες οι οποίες θέτουν κάποιοι άλλοι για να παρακολουθούν ότι βαίνεις καλός. Άρα λοιπόν, συνηθίζοντας με το να δοκιμάσεις να αποτυπώσεις την πορεία σου στο site μας, με αυτό το κριτήριο, και να κατεβάσεις δωρεάν μια εφαρμογή και να μετρηθείς με τον εαυτό σου, καταφέρνεις να βλέπεις πώς πηγαίνεις και να μετριέσαι και με τους αντίστοιχους της πιάτσας, έτσι, του αντίστοιχου industry και του κλάδου που ανήκεις. Το δεύτερο πράγμα που έχουμε κάνει με εταιρεία του Elevate Greece είναι αυτή η σκοροκάρτα, η οποία θα αποτυπώνει το μελλοντικό αποτύπωμα μιας εταιρείας, η οποία δεν έχει παρελθόν, και θα φροντίσουμε βάσει αυτού να δίνουμε δάνεια μέσω τραπεζών. Άρα θα έρθουμε στις τράπεζες πρώτα ο Θεός στο πρώτο εξάμηνο του χρόνου και θα πούμε, σας παρακαλούμε, δείτε αυτή την εφαρμογή, η οποία βοηθάει στο πώς να κοιτάξεις το μέλλον μιας επιχείρησης τη στιγμή που δεν έχει παρελθόν, και φροντίσει να μετρήσουμε μαζί το ρίσκο χρησιμοποιώντας δικά μας χρήματα. Άρα θα είναι δικιά μας σκοροκάρτα, δικά μας χρήματα. Προφανώς δεν προσπαθεί να καταλύσει το σύστημα, το credit του ρίσκου που αναλαμβάνουν οι τράπεζες, αλλά θέλει να το διανθίσει με έναν καινούριο τρόπο. Και η τελευταία εφαρμογή που στείνουμε με εταιρεία του Elevate Greece είναι μια εφαρμογή που από το site μας θα μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να μπορεί να βάζει τα στοιχεία της επιχείρησής του, αν είναι άντρας, γυναίκα, πόσο προσωπικό έχει, τον κλάδο του, να πατάει ένα κουμπί και να του βγάζει τι προϊόντα ενισχύσεων βρίσκονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκείνη τη στιγμή, ειδικά για αυτόν που λήγουν από εδώ και πέρα με τις συγκεκριμένες προθεσμίες. Άρα θα είναι ένα one-stop shop και για συμβούλους και για εσάς, που θα ξέρετε τι μπορείτε να πάρετε, γιατί είστε κτηνοτρόφος, γιατί είστε άντρας, γιατί έχετε αυτό το τζίρο, γιατί έχετε γυναίκες στο management της εταιρείας σας και όλα αυτά τα κριτήρια τα οποία συνάδουν σε προϊόντα ενισχύσεων. Το ESG Tracker το βλέπετε αυτή τη στιγμή που σας είπα, πώς φαίνεται πραγματικά στην οθόνη σας. Και με έναν τέτοιο αντίστοιχο τρόπο θα μπορούν όλοι μας να πηγαίνουμε στις τράπεζες όταν δεν έχουμε παρελθόν και θέλουμε να δούμε ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο project και ιδέα για να μας βαθμολογήσουν και να μας δώσουν χρήματα, πώς μπορούν να μας κρίνουν και να ξέρουμε κι εμείς πόσο μπορούμε να απέχουμε από τον ανταγωνισμό ή από αυτό που ζητούν οι χρηματοδότες μας. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε η παρουσίαση να σας ήταν χρήσιμη. Τώρα, βάσει προγράμματος, υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις από θετήσεις. Οπότε είμαστε στη διάθεσή σας. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω και πάλι για την παρουσία σας εδώ. Ξέρω ότι έχουμε μία μακροχρόνια συνεργασία. Νομίζω είναι η τρίτη εκδήλωση που κάνουμε. Η πρώτη έχει γίνει διαδικτυακά, η δεύτερη πέρυσι τέτοιο καιρό περίπου, πάλι με φυσική παρουσία. Άρα υπάρχει μία καλή χημεία μεταξύ μας. Προφανώς έχω τα θέματα που αφορούν τις συγχρηματοδοτήσεις και τις εγγυήσεις διοχετεύονται τα αιτήματα πάντοτε μέσα από τον από τις συστημικό τομέα, από τις συστημικές τράπεζες, και εκεί είστε ο αποδέκτης των αιτημάτων που υποβάλλονται από τις τράπεζες προς εσάς για λογαριασμό του επιχειρηματία. Στο θέμα της καινοτομίας πρέπει να έχετε κάποιο άλλο μηχανισμό. Πρέπει να απευθύνονται απευθείας, υποθέτω, σε εσάς. Έτσι. Έχετε, εκτός από την ηλεκτρονική παρουσία, και θα έχετε και τοπική παρουσία, γιατί και αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα κρίσιμο κομμάτι, και γι' αυτό μπορεί να χρειαστεί να έχετε αντίστοιχες συνεργασίες που έχετε με τον τραπεζικό τομέα για τις συγχρηματοδοτήσεις και για τις εγκυοδοσίες. Ο τραπεζικός τομέας συνήθως δεν θα μπορούσα να κοιτάξει ένα τέτοιο σύστημα με μια τέτοια αίτηση καινοτόμου επιχείρησης ή νεοφυούς επιχείρησης. Άρα θα πρέπει να βρείτε, αν θέλετε να κάνετε την αισθητή την παρουσία σας με local presence, να βρείτε έναν τρόπο να δουλέψετε, παραδείγματος χάρη, με ενδιάμεσους φορείς, με τον ένα με τον άλλον. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι εκεί πρέπει να κατευθυνθείτε. Ή κάνω λάθος?
Θα δώσουμε αμέσως το λόγο στον κύριο Παπαγεωργίου να σας πει για τα εργαλεία καινοτομίας. Προηγουμένως, να διευκρινίσουμε ότι συνεργαζόμαστε με όλες τις τράπεζες. Νομίζω είναι 13 στον αριθμό στα προγράμματά μας, όχι μόνο τις συστημικές. Ωστόσο, η αξιολόγηση γίνεται από τις ίδιες τις τράπεζες. Εμείς είμαστε δίπλα, είμαστε αρρωγός, φτιάχνουμε τα προγράμματα, τα παρακολουθούμε γιατί είμαστε και ελεγκτές και ελεγχόμενοι. Οι τράπεζες όμως είναι το front face για τις επιχειρήσεις. Κύριε Παπαγεωργίου. Σε αυτό που λέτε, καταλαβαίνουμε το άγχος και την αγωνία, το έχουμε δει μπροστά μας, αλλά οι τράπεζες δεν υπολείπονται και εμείς τη δουλειά μας την κάνουμε μέσω αυτών. Δεν υπολείπονται από τον τρόπο υποδοχής, ούτε τη γνώση, ούτε τα συστήματα. Οπότε λοιπόν, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι να πούμε κάτι το οποίο λέμε πάντα με έναν διαφορετικό τρόπο. Ένας καινούριος τρόπος, τουλάχιστον για αυτό το ρίσκο που θέλετε να αναλάβετε, να και κάποια χρήματα πάλι σε συγχρηματοδοτούμενη βάση. Προφανώς, συνδυαζόμενα και με όλα τα άλλα εργαλεία χρηματοδοτικά, βοηθήσει να δώσουμε χρήματα στην αγορά. Αυτό είναι το mandate μας, αυτός είναι ο ρόλος μας. Αλλά η μόνη φορά που ερχόμαστε εμείς απευθείας με επιχειρήσεις είναι μέσω των μη χρηματοδοτικών εργαλείων, που ο καθένας στέλνει ένα email. Δεν χρειάζεται local presence, γιατί τώρα με το Teams, το Zoom και όλα τα εργαλεία και τα τηλέφωνα, και από ό,τι ξέρετε και εσείς, όπως και όλοι οι άλλοι, δουλεύουμε σε, όχι 24-ωρη βάση, είναι χαζό να το πούμε, αλλά σε 18-ωρη βάση, ναι, δουλεύουμε. Έτσι. Και αυτό είναι αλήθεια. Γιατί μιλάμε με όλο τον κόσμο, κάποιος θέλει να βγει και να βρει επενδυτές στην Κίνα αυτή τη στιγμή, η ώρα είναι προχωρημένη, ξέρεις, για αυτούς ή το αντίθετο. Οπότε δουλεύουμε έτσι. Καλησπέρα. Λέγομαι Πιλαρινός Όθωνας, είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου και βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας τη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για να σας θέσω ένα ερώτημα που αφορά πάρα πολλούς συναδέλφους, που έχει να κάνει με τα δάνεια με εγκυοδοσία του ΕΑΤ που δόθηκαν την εποχή του COVID, τα οποία αυτά τα δάνεια δοθήκανε μια εποχή δύσκολη για όλη την οικονομία της Ελλάδος και για το εμπόριο, συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΑΤ και από το ελληνικό δημόσιο, με τις τράπεζες έχοντας το 20% περίπου της εγγύησης, ζητώντας από εμάς τους εμπόρους, και το 80% παρέχοντας από το ΕΑΤ. Τα δάνεια αυτά δοθήκανε μια δύσκολη περίοδο, η οποία ήταν η περίοδος του COVID, και είχαν ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι ήταν πολύ μικρής διάρκειας. Ήταν μεσοπρόθεσμα, επί της ουσίας πενταετίας. Αυτό σε συνδυασμό με την κρίση της Ουκρανίας, που ήρθαν μετά από τα δάνεια και δημιούργησαν ένα πολύ μεγάλο χάος στην ελληνική αγορά λόγω της ενέργειας, ήρθε και την αποτελείωσε η αύξηση των επιτοκίων μέσω της κυρίας Λαγκάρντ, φτάνοντας το Euribor στα 3,5%. Συνολικά δηλαδή με το ποσοστό των τραπεζών των ελληνικών να φτάνει στα 9% για μας τους επιχειρηματίες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε πολύ χρονικό διάστημα, μικρό χρονικό διάστημα, την απέτηση της επιστροφής του κεφαλαίου, και από την άλλη πλευρά, πολύ ψηλά επιτόκια. Αυτό έχει φέρει σε μια δινίδια κατάσταση όλο το εμπόριο. Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες αδυνατούν να δώσουν λύση. Και αδυνατούν γιατί λένε, κύριοι, εμείς αν δώσουμε παράταση στο ομολογιακό δάνειο από πενταετία, ας το κάνουμε δεκαετία, ώστε να πέσει, να μειωθεί το κεφάλαιο που θα πρέπει να το κοχρεολύσιο, που έχει αυξηθεί πάρα πολύ και από τους τόκους, θα χάσουμε την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Από την άλλη πλευρά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου σημαίνει έλεγχος από την οικονομική υποχρώσεις της οικονομίας. Έτσι, είναι μέρος του προϋπολογισμού. Πρέπει να δοθεί λύση, διότι η αγορά βρίσκεται σε ένα νεκρό σημείο. Επιχειρήσεις οι οποίες πήραν το δάνειο για να βοηθηθούν οδηγούνται μαθηματικά στην καταστροφή. Με τον απλό λόγο ότι οι τράπεζες και να θέλουν
να στηρίξουν την επιχείρηση δεν μπορούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Το COVID ήταν ένα επιτυχές, θεωρούμε, πρόγραμμα που έγινε την περίοδο και υπό το πλαίσιο του ΕΣΠΑ 14-20, οπότε δεν ξέρω τι ευελιξίες έχουμε. Ωστόσο, να δώσω το λόγο στην κυρία Κολοφωτιά για όλες τις λεπτομέρειες. Το ταμείο το COVID-19 λειτουργήσε κάτω από το ειδικό καθεστώς COVID για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που η διάρκεια του ειδικού καθεστώτος ήταν η πενταετία. Άρα δεν υπάρχει δυνατότητα αυτό να μπορέσουμε να το αλλάξουμε. Δεν υπάρχει κοινοτικά η δυνατότητα. Πράγματι, οι τράπεζες δεν μπορούν να κάνουν κάτι, γιατί στα 5 χρόνια λύγει η εγγύηση που εμείς δίνουμε. Θεωρούμε όμως ότι ειδικά έχει περάσει το καθεστώς της κρίσης, έχει ανακάμψει η ελληνική οικονομία και δεν ξέρω αυτό που μας λέτε για τις καταπτώσεις που μπορούν να έρθουν στις εγγυήσεις ή την αδυναμία των επιχειρήσεων, τουλάχιστον δεν μας την έχουν επικοινωνήσει οι τράπεζες. Δηλαδή, δεν έχουμε λάβει από τις τράπεζες αυτή την αδυναμία των επιχειρηματιών να πληρώσουν το δάνειο. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία μάλλον, όχι η κυβέρνηση, οποιαδήποτε πολιτεία και να είναι, επειδή οι αποφάσεις αυτές είναι κοινοτικές, δεν είναι ελληνικές, και το συγκεκριμένο καθεστώς βγήκε όπως υπάρχει τώρα, είναι ειδικό καθεστώς για την Ουκρανία, το οποίο παίρνει παράταση, αλλά και πάλι οτιδήποτε δάνειο δώσεις με αυτό το καθεστώς θα διαρκέσει για όσο χρόνο ορίζει το καθεστώς. Δυστυχώς δεν μπορούμε να επιμηκύνουμε τα 5 έτη. Υπάρχει δυνατότητα να χρηματοδοτήσει? Όχι. Υπάρχει δυνατότητα να δώσει, να πάρει άλλο δάνειο. Δεν υπάρχει όμως, το οποίο τα δάνεια δεν τα δίνουμε για να αναχρηματοδοτήσεις υφισταμένων δανείων. Όχι, όχι. Ο σκοπός που δίνει η ελληνική αναπτυξιακή... Δεν μπορεί να αφηθεί. Αυτό μπορεί να είναι κάτι το εντελώς απρόβλεπτο. Το ξέρω ότι το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξαιρετικά αυστηρό. Μάλιστα, υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες ταλαιπωρούνται πολύ περισσότερο. Με αυτό, πρόσφατη είναι η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, με την οποία απαγορεύει στην κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα που είχαν δοθεί για το COVID, να τα χρησιμοποιήσει για την ενεργειακή μετάβαση, και είναι σοβαρό πρόβλημα πολύ μεγάλης έκτασης. Αλλά αυτή είναι το οικονομικό σύνταγμα της Ελλάδας, γράφεται πια στις Βρυξέλλες, και αυτό πρέπει να το έχουμε κατανοήσει, και αν δεν το κατανοούμε, δυστυχώς θα βρισκόμαστε συνεχώς μπροστά σε προβλήματα. Όμως, εδώ υπάρχει ένα προέκυψε πρόβλημα. Προέκυψε πρόβλημα γιατί λέγαμε ότι τελειώνει η πανδημία, θα είχαμε μια ομαλότερη εξέλιξη, ακριβώς με το τέλος της πανδημίας έρχεται σε πόλεμο στην Ουκρανία και μια αναταραχή στην αγορά, στην ενεργειακή αγορά, όχι μόνο εκεί, αλλά και σε άλλες αγορές, που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάποιοι, αρκετοί, να μην μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την αποπληρωμή των δανείων μέσα στον χρόνο. Δεν φαντάζομαι ότι η πρόθεση της τράπεζας είναι να δημιουργεί μια νέα ομάδα κόκκινων δανείων. Προφανές είναι ότι πρέπει να βρεθούν κάποιες λύσεις. Πώς θα βρεθούν κάποιες λύσεις? Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξασκήσουμε όλη τη δημιουργική μας ικανότητα. Αλλά είναι πρόβλημα. Ναι. Τουλάχιστον καταγράψτε το ως πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το καταγράφω. Δεν μας το έχει φέρει το τραπεζικό σύστημα ως πρόβλημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ναι, δεν μας το έχει φέρει. Δεν ξέρω. Εδώ είναι τα στελέχη των τραπεζών. Αλλά όταν μιλάμε για ένα ειδικό καθεστώς, μιλάμε για ένα καθεστώς που γίνεται, δηλαδή ο COVID, ήταν κάτι που έγινε πρώτη φορά παγκοσμίως. Και δόθηκαν ενισχύσεις πολλές και μεγάλες στις τράπεζες, στους επιχειρηματίες, οι οποίοι ίσως να θεώρησαν ότι όπως η επιστρεπταία προκαταβολή χαρίστηκε σε ένα μεγάλο μέρος, θα μπορούσε να χαριστεί και αυτό. Δεν μπορεί να χαριστεί. Δεν ξέρω... Όχι, όχι, όχι. Λέω, ορίζω
τι υφίσταται και τι λέει το συγκεκριμένο καθεστώς. Εμείς λειτουργούμε κάτω από αυτό το καθεστώς. Το έχουμε κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Γνωρίζουν για τα δάνεια. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει. Οι επιχειρησιακές συμβάσεις δίνουν τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης των δανείων, πάλι όμως στα πλαίσια της πενταετίας. Η πενταετία, ναι, δεν, αυτό το ξέρετε όλοι όμως, λαμβάνοντας το δάνειο. Οι τράπεζες έχουν ένα δίλημα αυτή τη στιγμή. Διότι και να θέλουν να βοηθήσουν τον επιχειρηματία, με τον τρόπο που απαγορεύεται η επέκταση ενός δανείου, αυτό σημαίνει ότι αν το κάνουν, χάνουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Βεβαίως. Άρα λοιπόν η τράπεζα εκείνη τη στιγμή λέει ότι εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω και να θέλω να σε βοηθήσω και να βλέπω ότι είσαι μια εταιρεία που προσπαθείς, παλεύεις και έχεις μέλλον. Άρα δεν είσαι στο σημείο να μην μου αποπληρώσεις. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Η τράπεζα τότε θα αναλάβει να σας δανείσει μετά την πενταετία με τα δικά σας εγχέγγυα όταν πιστεύει σε εσάς. Okay. Δεν μπορεί στη συγκεκριμένη περίπτωση να γίνει κάτι. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Θα τα γράψουμε, τα καταγράφουμε, αλλά σίγουρα θα το καταγράψουμε και θα δούμε αν μπορεί να γίνει, αλλά... Και εμείς σε κάθε περίπτωση και εμείς δεν θέλουμε να καταπέσει κανένα δάνειο. Γιατί κάθε δάνειο που δεν θα πληρωθεί, το 80% θα το πληρώσει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στόχος μας είναι να αποπληρωθούν ομαλά τα δάνεια και να επιστρέψουν οι πόροι. Δεν θέλουμε δηλαδή να μην πληρωθούν τα δάνεια. Απλά δουλεύουμε σε ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να το ακολουθούμε. Γράφουμε αυτό και όταν φτάσει και ο καιρός της πενταετίας, θα δούμε, γιατί ίσως δεν έχει φτάσει και ο καιρός, να μας έρθει πληροφορία για να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα κάποιων ενεργειών. Η κυρία. Εγώ έχω δύο ερωτήματα. Το ένα αφορά το ΤΕΠΗΧ 3. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, επειδή έκλεισε το ΤΕΠΗΧ 2, δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα στην αγορά και είναι αρκετές εταιρείες που είναι στο στάδιο ακριβώς το timing για να χρειάζονται ένα τέτοιο προϊόν. Είναι πολύ ρεαλιστικό το τέλος Ιανουαρίου για την έναρξη του ΤΕΠΗΧ 3. Γιατί ο αναπτυξιακός έχει καθυστερήσει ένα χρόνο. Γενικώς, το ελληνικό κράτος σε αρκετά πράγματα μας έχει δέσμιους και στα χρονοδιαγράμματα που βάζει δεν είναι και πολύ συνεπές. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω, επειδή είπατε ότι τέλος Ιανουαρίου θα ξεκινήσει το ΤΕΠΗΧ 3, πόσο ρεαλιστικός είναι αυτός ο χρόνος? Φιλοδοξία μας είναι τις πρώτες μέρες του νέου έτους να βγούμε σε πρόσκληση προς τις τράπεζες. Μάλιστα. Αυτό τώρα σημαίνει, αν δεν είναι τέλος Ιανουαρίου, θα είναι Φεβρουάριο. Δηλαδή είμαστε έτοιμοι. Δεν θα καθυστερήσει πολύ. Ναι, δεν θα καθυστερήσει. Ωραία. Και ένα ακόμη ερώτημα. Το Delphi είναι ανοιχτό. Ο αναπτυξιακός έχει ένα χρόνο καθυστέρηση. Θεωρητικά, αρχές Ιανουαρίου του 2024 μας έχουν πει και οι σύμβουλοι, τέλος πάντων, ότι θα έχουμε τα αποτελέσματα. Θα μπορέσουν όλες οι επιχειρήσεις που έχουν καλή βαθμολογία να ενταχθούν και να αξιοποιήσουν τον Delphi, ή το κονδύλι είναι περιορισμένο και όποιος προλάβει? Ναι, να σας πω. Αυτή τη στιγμή το ταμείο χαρτοφυλακίου, το ταμείο του Delphi είναι 500 εκατομμύρια. Θεωρούμε ότι με το πρώτο καθεστώς που είναι η μεταποίηση που θα βγει και θα ακολουθήσει ο τουρισμός μέσα στο 2024... Η αγροδιατροφή είναι μετά. Μετά την μεταποίηση ακριβώς... Αγροδιατροφή είναι. Τέλος πάντων, έχω την εντύπωση ότι είναι ο τουρισμός, αλλά μπορεί να κάνω εγώ λάθος, δεν έχει σημασία. Λοιπόν... Αν καλυφθούν οι πόροι, από τους πόρους επιστροφών θα μπορέσουμε να αυξήσουμε το ύψος του Delphi. Αν δηλαδή εξαντληθούν τα 500 εκατομμύρια που είναι για να δανειοδοτήσουν τις αποφάσεις υπαγωγής που θα βγουν και υπάρχει ζήτηση, θα αυξήσουμε τους πόρους του Delphi. Μάλιστα. Και ένα τρίτο ερώτημα, αν επιτρέπετε, χίλια συγγνώμη, γιατί... θα υπάρξει κάποιο πρόγραμμα το οποίο
μπορεί να συνδυάζει τον αναπτυξιακό με κάποιο δάνειο, όπως για παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι το μοναδικό αυτή τη στιγμή που μπορεί να συνδυάσει αυτά τα δύο προγράμματα. Συνήθως δεν μπορείς το ίδιο χρηματοδοτικό, το ίδιο έργο να, το, να παίρνει διπλή χρηματοδότηση και διπλή ενίσχυση από διαφορετικούς πόρους. Ναι. Μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης το συνδυάζει αυτό με τον αναπτυξιακό. Μπορεί να το κάνει. Το Delphi είναι συνδυασμός, αλλά συγκεκριμένο συνδυασμός. Όλα τα... Καταρχήν να σας πω λιγάκι για το προηγούμενο ερώτημα για το TEPIC 3. Δεν γνωρίζω τι είδους επένδυση σκοπεύετε να κάνετε και ενδιαφέρεστε. Να σας πω μόνο ότι τα υφιστάμενα προγράμματα ψηφιακής αναβάθμισης και πράσινης μετάβασης έχουν πολύ καλύτερους όρους από το TEPIC 2 που μόλις έληξε. Απλά μια σημείωση κάνω. Σε περίπτωση που είναι δαπάνες που θα μπορούσαν να ανταχθούν σε αυτού του είδους τα προγράμματα. Τα προγράμματα, για ένα παράδειγμα θα σας δώσω για το Green, ότι κάνουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες και είμαστε σε συνεργασία και σε συνεχείς απαντήσεις σε ερωτήματα που γίνονται από τους ενδιαφερόμενους και από τις τράπεζες για την διαδικασία συνδυασμού προγραμμάτων επιχορήγησης, που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη κυρίως από το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και για τα ψηφιακά και για τις επενδύσεις πράσινης μετάβασης, με δικά μας δάνεια. Η δυνατότητα υπάρχει, δηλαδή συνδυάζουμε επιχορηγήσεις και δανεισμό, απλά είναι πολύ συγκεκριμένες οι προϋποθέσεις που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Η συνολική χρηματοδότηση να μην ξεπερνά το κόστος της επιλέξιμης δαπάνης, δηλαδή να μην παίρνεις χρήματα παραπάνω από αυτά που κοστίζει η επένδυση που κάνεις. Να μην ξεπερνάς κάποιες συγκεκριμένες εντάσεις ενίσχυσης, δηλαδή εκεί θέλει μια προσοχή. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν συνδυασμού, πέραν του Delphi που προφανώς συνδυάζεται με μια επένδυση του αναπτυξιακού, έτσι, να συνδυάσεις επιχορηγούμενα προγράμματα με τα δανειακά προγράμματα τα δικά μας, μέσα πάντα στα πλαίσια των κανόνων και των σωρεύσεων των κρατικών ενισχύσεων. Καλησπέρα και από μένα. Καρβρασάμις Βασίλειος λέγομαι. Προέρχομαι από το χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχω αναπτύξει 4 φωτοβολταϊκά πάρκα δικά μου. Έχω δουλέψει και ΕΤΕΠ και ΤΕΑΝ. Έχουμε πάρει δάνεια με τον πρώην συνεταιρό μου. Πέρασαν τα χρόνια, τα εξοφλήσαμε και πρόωρα κιόλας. Και ερχόμαστε τώρα σε μια καινούρια φάση που ξεφύγαμε από εκείνη την δυστυχή πενταετία 2013-2018 που ζήσαμε το «σώσον εαυτό σωθεί» το σε όλους τους τομείς. Ξαναναθερμάθηκε το ενδιαφέρον για φωτοβολταϊκά, κατεβήκαν κάποιες αιτήσεις. Φτάσαμε σε ένα νούμερο πολύ ψηλό στο ΔΔΕ, γύρω στις 3,5 αν θυμάμαι καλά, με 4.000. Κάποια έχουν πάρει όρους σύνδεσης, κάποια όχι, κάποια απορριφθήκανε λόγω μεγάλου όγκου. Λογικό ήτανε. Η νέα φάση έχει να κάνει μόνο με τον ΑΔΜΙΕ, δηλαδή όποιος θέλει να κάνει φωτοβολταϊκό πάρκο πρέπει να μπει σε ένα κλάστερ, δηλαδή ένα ομαδοποιημένο αίτημα για να μπει στον ΑΔΜΙΕ στη μεταφορά της ενέργειας, για να μεταφερθεί ενέργεια σε όλη την Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Κάναμε μια κίνηση κάποιοι 6-7 επιχειρηματίες, το μάθανε κάποιοι άλλοι, θέλανε και αυτοί να μπουνε, βρήκαμε χώρο, βρήκαμε χωράφια, φτάσαμε σε ένα ποσό περίπου κοντεύουμε τα 100 MW. Σε απόλυτα νούμερα αυτή τη στιγμή επένδυση είναι περίπου στα 45 με 50 εκατομμύρια. Γίνομαι περίπου 70 με 80 επιχειρηματίες. Όλοι είμαστε από την Μακεδονία και πιο πολύ από Θεσσαλονίκη. Και εκεί πάλι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα των πολλών αιτήσεων σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει ένας τεράστιος, φαντάζομαι θα το έχετε μάθει κι εσείς, τεράστιος όγκος των ΑΔΜΙΕ από Έλληνες, και γενικά από όλο τον πλανήτη.
Διαβάζουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης ότι, ότι θα γίνει κέντρο παραγωγής ενέργειας και εξαγωγής στο εξωτερικό, με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Θα πουλάμε ρεύμα δηλαδή σε όλη την Ευρώπη. Διαβάζουμε τελευταία και για έναν αγωγό υδρογόνου, ο οποίος θα διασχίσει την Ελλάδα και θα φτάνει στη Βουλγαρία και μετέπειτα στη Βόρεια Ευρώπη. Η ερώτηση, καταγράφω λίγο το ιστορικό για να καταλήξω κάπου. Εμείς θα έχουμε γενικές συνελεύσεις επόμενες ημέρες. Διαβάζουμε το τι θα συμβεί με τη τεχνολογία υδρογόνου, διαβάζουμε ότι είναι το μέλλον. Η αυτοκίνηση θα πάει εκεί. Θα κινείται με υδρογόνο τα αεροπλάνα, τα τρένα, τα πλοία κλπ. Και λέμε, περιμένουμε, εμείς ρωτάμε τον ΑΔΜΙΕ, στέλνουμε μέσα στον ΑΔΜΙΕ. Ήδη κλείσαμε οι πρώτες αιτήσεις στα 2 χρόνια. Έχουμε δώσει και εγγυητικές επιστολές, οι οποίες πληρώνουμε και τόκους. Και λέμε να κάνουμε μία μετάβαση από το να πουλάμε ρεύμα, να παράξουμε υδρογόνο. Είναι αρκετά μεγάλος όγκος, 100 ΜΒ νομίζω θα έχουμε αρκετά μεγάλο όγκο παραγωγής υδρογόνου. Τι γνωρίζει η Αναπτυξιακή Τράπεζα, δηλαδή ξέρετε, γνωρίζετε ότι θα χρηματοδοτήσετε και τέτοια έργα? Την παραγωγή υδρογόνου και αποθήκευση υδρογόνου προφανώς. Να την πω με λεπτομέρεια, δηλαδή... Εντάξει, λεπτομέρεια και να μας την πείτε δεν την καταλάβουμε. διότι δεν είμαστε η ερώτηση, τεχνικοί. Μάλλον, έχει οριμάσει το πράγμα, δηλαδή είναι όριμο πια, τι γνωρίζετε εσείς, γενικά οι τράπεζες και οι συστημικές και εσείς, τι γνωρίζετε, θα χρηματοδοτήσετε τέτοιο project? Καταρχήν ήθελα να σας πω ότι ήδη ξεκινήσαν οι μεγάλοι, δηλαδή Ελληνικά Πετρέλαια, Motor Oil και ΔΕΗ, ήδη ξεκινήσανε, υπάρχουν και σχετικά βίντεο και σχετικές ανακοινώσεις στο σύστημα, ότι τα παλιά, τα κλειστά εργοστάσια, η ΔΕΗ θα τα αλλάξει και θα τα παράξει υδρογόνο. Εμείς δεν γνωρίζουμε αν θα γίνουμε εν δυνάμει πολιτές υδρογόνου, δεν το ξέρουμε. Και ήθελα να ρωτήσω εσάς αν κάτι γνωρίζετε, να μάθουμε. Το μόνο που θα μπορούσα να σας πω προσωπικά, λόγω του ότι έχουμε τον Green, έτσι, όχι, χωρίς να έχουμε κάποια ειδίκευση στο συγκεκριμένο θέμα, να σας πούμε ότι στο πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, υπάρχει προγραμματισμός να χρηματοδοτηθούν μεγάλες επενδύσεις και σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι είναι στρατηγική της κυβέρνησης να χρηματοδοτηθούν μεγάλες επενδύσεις στον τομέα του υδρογόνου, οι οποίες θα αξιοποιήσουν όχι μόνο χρήματα επιχορήγησης επιδοτήσεις, αλλά σίγουρα και τα ταμεία τα οποία λίγο σας αναφέραμε που σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε, κυρίως το Ταμείο Εγκαιοδοσίας, το οποίο αφορά μεγαλύτερες επενδύσεις, θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν και αυτό το κλάδο. Το υφιστάμενο πρόγραμμα που έχουμε δεν χρηματοδοτεί το συγκεκριμένο τομέα για την παραγωγή, δηλαδή, υδρογόνου, κυρίως γιατί κανονιστικά αντιστοιχούσε σε ένα πολύ συγκεκριμένο άρθρο του κανονισμού που απαιτούσε να δίνονται οι ενισχύσεις με ανταγωνιστική διαδικασία. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα να βγω σε όλους στην αγορά και να πω ελάτε να πάρετε δάνεια όποιος ενδιαφέρεται. Θα έπρεπε να μπω σε μια διαδικασία διαγωνιστικής διαδικασίας, να διαλέξω τον έναν και σε αυτόν να δώσω την ενίσχυση, το οποίο θεωρήθηκε πάρα πολύ δύσκολο και σε αυτή τη φάση δεν αποφασίστηκε να μην αξιοποιηθεί. Το μόνο που μπορείς να αξιοποιήσεις αυτή τη στιγμή είναι στη φάση του Green Mobility, το πρώτο υποπρόγραμμα που σας ανέφερα, που εκτός από υποδομές επαναφόρτισης, μπορεί να είναι και υποδομές ανεφοδιασμού με υδρογόνο για τα οχήματα τα οποία θα ενσωματώσουν αυτή την τεχνολογία στην κίνησή τους. Περισσότερες πληροφορίες για... Σίγουρα είναι ένας κλάδος ο οποίος υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, όπως είπατε και εσείς από τις μεγάλες εταιρείες. Και η επόμενη μας σκέψη
είναι από τη στιγμή που υπάρχουν αυτοί οι πόροι για τα πράσινα σε χρηματοδοτούμενα δάνεια, τα οποία είναι αρκετά, δηλαδή 450 εκατομμύρια θεωρούμε ότι είναι ένα καλό χαρτοφυλάκιο, να γίνουν κάποιες, έχουμε ήδη αρχίσει να αξιολογούμε δυνατότητες τροποποίησης των υφιστάμενων προγραμμάτων, προκειμένου να κατευθυνθούν και σε αυτές τις τεχνολογίες συγκεκριμένα. Δηλαδή, να μην έχουμε μόνο ηλιακή ενέργεια και αιωλική, αλλά να έχουμε και την παραγωγή υδρογόνου και την αποθήκευσή της, προκειμένου να αξιοποιηθεί στη συνέχεια σαν μπαταρία, στην ουσία, για τη χρήση από οχήματα και εργοστάσια. Άρα, μέχρι εδώ δεν έχω κάτι περισσότερο να σας πω, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο το κοιτάμε και θέλουμε να κάνουμε αυτές τις τροποποιήσεις ώστε να κατευθυνθούν οι συγκεκριμένες επενδύσεις και οι συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και προς αυτόν τον κλάδο. Όσον αφορά το Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας που σας ανέφερε ο καθηγός κυρία Θαλασσινού, εκεί υπάρχει ήδη προδημοσίευση για το σχεδιάζεται από τη διοίκηση του Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης δύο δράσεις επιχορηγήσεων. Σε αυτές τις δράσεις επιχορηγήσεων θα έρθουν να κουμπώσουν τα δικά μας εργαλεία, το συχρηματοδοτούμενο και το εγκαιοδοτικό. Το τι επενδύσεις και τις επιλεξιμότητες και σε ποιο ύψος επένδυσης υπάρχουν ήδη προδημοσιεύσεις από τον ΕΦΑΠΑΕ. Άρα εκεί θα μπορούσατε να το δείτε. Και για το ένα σκέλος και για το άλλο που θα είναι μετά η δανειοδότηση, ώστε να πάμε συντεταγμένα στην αγορά, συνδυαστικά, επιχορήγηση και δανειοδότηση ή εγγύηση. Σε αυτά που είναι προδημοσιευμένα αφορούν μικρές επενδύσεις, γιατί είναι στο πλαίσιο του de minimis, αλλά ξέρουμε ότι μέσα στο Γενάρη θα προδημοσιευθούν και μεγαλύτερες δράσεις στο πλαίσιο του ΓΑΚ, με πολύ υψηλότερους, δηλαδή, στάξη, δεν ξέρω αν θυμάστε, 20 εκατομμύρια. Είναι στο ύψος των περιφερειακών ενισχύσεων που δίνεται, ξεπερνάνε τα 20 εκατομμύρια. Αλλά για τις περιφέρειες δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, έτσι, όχι για... Είναι ενισχυμένη, μεγαλύτερο το ποσοστό ενίσχυσης που δίνεται στις συγκεκριμένες περιφέρειες από ό,τι είναι στις υπόλοιπες. Σαν ποσοστό. Νομίζω ότι φτάνει... Στο χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων, νομίζω ότι ξεπερνάει το 70. Είναι κοντά στο 70. Είναι κοντά στο 70. Ναι. Δεν γνωρίζουμε εμείς κάτι. Δεν γνωρίζουμε κάτι. Ούτως ή άλλως θα δημοσιευθούν. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε εμείς κάτι που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα. Ας πούμε ότι κάναμε εγκατάσταση αιωλικών πάρκων για να παράξουμε υδρογόνο ή φωτοβολταϊκών πάρκων. Εντάσσουμε και την παραγωγή του ηλεκτρισμού μέσα σε όλο. Είναι πολύ νόημα. Ένα άλλο ερώτημα εδώ. Να μιλήσω. Ναι. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να κάνω δύο πιο απλές ερωτήσεις. Μια για το energy efficiency, αν αφορά μεσαίες επιχειρήσεις, αν μπορούν να... και αν υπάρχει κάποιος περιορισμός στην δυναμικότητα των φωτοβολταϊκών που μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε για βιομηχανικό χώρο. Η μία ερώτηση είναι αυτή και η δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι αν, δεν ξέρω αν αφορά το συγκεκριμένο πάνελ σας, δηλαδή, αν θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα του de minimis, το οποίο, επειδή λόγω των πολύ μεγάλων αυξήσεων που υπάρχουν σε όλα τα επενδυτικά σχήματα που χρηματοδοτεί, δηλαδή για τα μηχανήματα, για τα δομικά υλικά, γενικά οποιοδήποτε θέλει να αγοράσει κάποιους εξοπλισμούς, όπως στη δικιά μου εταιρεία, βλέπουμε ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια όλα αυτά έχουν αυξηθεί κατά 40% και 50%. Το ίδιο σημαίνει και στα δομικά υλικά και σε όποιον θέλει να ασχοληθεί με κτηριακές εγκαταστάσεις. Επομένως, το de minimis στις 200.000 περιορίζει πλέον τις επενδύσεις που μπορούν να γίνουν. Δεν ξέρω αν μια λίστα ήταν η τριετία να γίνει διετία ή μια δεύτερη λύση να αυξηθεί το όριο. Αυτά δεν ξέρω αν φοράει σας βασικά. Ευχαριστώ. Για την ενεργειακή αναβάθμιση και την ενσωμάτωση ενός φωτοβολταϊκού, στο πλαίσιο όμως ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου που σχετίζεται με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, όχι αυτόνομο, δηλαδή αν είναι μόνο να βάλεις
πάνελ, θα πας στο υποπρόγραμμα 3. Αν το κάνεις στο πλαίσιο ενός επενδυτικού σχεδίου αναβάθμισης ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, μπορείς να βάλεις το φωτοβολταϊκό για ιδιοχρησία, δηλαδή να μην, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο όριο στην δυναμικότητα του φωτοβολταϊκού. Αυτό είναι το ένα. Μεσαίες, ναι, όχι μεσαίες κεφαλοποίησης, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή τα χαρακτηριστικά κάτω από 250 εργαζομένους και κύκλο εργασιών κάτω από 50 εκατομμύρια. Έτσι. Για το δεύτερο τώρα, για τον de minimis, δεν κατάλαβα, είπατε ότι έχει αυξηθεί το κόστος των υλικών και τα λοιπά και άρα... Ότι πλέον οι επενδύσεις που ήταν προ-πενταετίας, τις επενδύσεις που μπορούν να γίνουν τώρα σε μηχανολογικό εξοπλισμό, έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος. Αφορά κυρίως βέβαια τις δράσεις επιχορήγησης. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν έχεις ένα επενδυτικό σχέδιο 100.000, το οποίο τώρα ξαφνικά γίνεται 150 και έχεις ένα ποσοστό επιχορήγησης, μιλάμε δηλαδή για τις δράσεις που σου δίνουν grant, ένα ποσοστό, προφανώς πολύ γρήγορα χτυπάς τον de minimis που διαθέτεις. Και εσείς έχετε κάποια προγράμματα που εμπίπτουν στον de minimis, όπως είναι ακριβώς, το TIP 3. Ακριβώς, απλά δεν εξαρτάται, αυτό σας λέω, ότι εμείς, τον de minimis μας, ας πούμε, σας καλύπτει, η κάλυψη του de minimis καλύπτεται από ένα δάνειο 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Προφανώς, αν έχεις πάρει ήδη και μια επιχορήγηση μέσα στο διάστημα της τριετίας, δυσκολεύεσαι να πάρεις το δάνειο de minimis. Εδώ πέρα έχουμε δύο λύσεις, να σας το πω έτσι λίγο. Η μία λύση είναι το γεγονός ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αντιληφθεί ότι τα 200 χιλιάρικα είναι ένα μικρό ποσό. Άρα ήδη είναι σε διαβούλευση και νομίζω ότι από 1η-1η του 24 θα εφαρμοστεί αυξημένο de minimis, δηλαδή το 200 θα γίνει 300, το οποίο το περιμένουν όλοι. Το δεύτερο είναι ότι στα νέα μας προγράμματα γίνεται μία διερεύνηση να μην πηγαίνουμε μόνο με de minimis. Το de minimis μας διευκολύνει σε πολλά πράγματα, πρέπει να σας πω, γιατί ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός είναι κεφαλοκλείδωμα για την υλοποίησή του. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε κάνει μια προσπάθεια και είμαστε τώρα σε διερεύνηση να εφαρμόζουμε και de minimis και εφόσον τηρείται τις προϋποθέσεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, να μπορούμε να εφαρμόσουμε και αυτόν σε περιπτώσεις. Δίνει δυνατότητα μεγαλύτερων δανείων ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός, αλλά έχει κάποιους περιορισμούς, όπως πρέπει να είσαι εταιρεία μέχρι 10 έτη ηλικίας ή να κάνεις μια αρχική επένδυση σε μια νέα δραστηριότητα και τέλος πάντων αυτό να το αποδεικνύεις ότι δεν είναι μια επένδυση απλά για την επέκταση της δραστηριότητάς σου, αλλά να μπαίνεις σε μια νέα αγορά, σε μια νέα δραστηριότητα, να αλλάζεις δηλαδή εντελώς το αντικείμενό σου. Και αυτό επίσης είναι αρκετά δύσκολο. Άρα, στα επόμενα προγράμματα, στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα και για αξιοποίηση μέσω ΓΑΚ. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση. Ευχαριστώ. Ποια άλλη ερώτηση? Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή, για τις ερωτήσεις σας. Να είστε καλά.